Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το 22ο μεσημέρι του Σεπτεμβρίου. Μαζί θα το περάσουμε, εφόσον μείνετε κοντά μας, εδώ στο Συμβαίνει Τώρα, στην ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης του Άστρα, που ουσιαστικά τι σας δείχνει. Σας δείχνει ό,τι γίνεται αυτή την ώρα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε αυτόφορο για τους αρνητές της μάσκας, για αυτούς δηλαδή που δεν θέλουν να φορέσουν προστατευτική μάσκα για τον κορονοϊό. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν σαφής ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα αγριεύουν και ότι η ίδια η δικαιοσύνη θα επιληφθεί. Θα τα δούμε τα θέματα στη συνέχεια. Σήμερα θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα του Ιανού από τη Θεσσαλία. Θα δούμε τι γίνεται στην Καρδίτσα. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Από το πρωί στις 10.30 έφτασε με το ελικόπτερο Σινούκ της πολεμικής μας αεροπορίας, γιατί πέταξε πάνω από την περιοχή να έχει μια καλύτερη εικόνα. Έφτασε στα Τρίκαλα, προσγειώθηκε και εκεί ο δικός πήγε στο Δημαρχείο της Καρδίτσας, όπου τον περίμεναν οι τοπικοί φορείς, οι βουλευτές, οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη για μια σύσκεψη για να δούμε την επόμενη μέρα της Καρδίτσας. Χθες σας θυμίζω ότι ο Δήμαρχος της Καρδίτσας, ο κ. Βασίλης Τσιάκος, ζήτησε άμεσα να ληφθούν σοβαρότατα μέτρα, διότι η πόλη είναι μια νεκρή πολιτεία αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των καταλήψεων. Φυσικά και εκεί έχουμε πολλά σχολεία τα οποία παραμένουν κλειστά για τρίτη μέρα σήμερα, τα περισσότερα για δεύτερη, καθώς ξεκίνησαν χθες, κάποια και την προηγούμενη Παρασκευή, διότι και εκεί αρνούνται να φορέσουν μάσκα. Έχουν και κάποια αιτήματα βεβαίως τα οποία φαντάζουν λογικά, όπως ας πούμε τα μικρότερα τμήματα, λιγότεροι μαθητές ανατάξει. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα που μοιάζουν λίγο για την ώρα τουλάχιστον ανεπίκαιρα, όπως η αναστολή των εκδρομών και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Μάλλον εν μέσω πανδημίας δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε και θα καλησπερίσουμε σήμερα τον Ανδρέα Γιουρμετάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε την επικαιρότητα. Θα δούμε τι γίνεται με το κομμάτι του τουρισμού. Κορονοϊός και τουρισμός. Διότι ο εσωτερικός τουρισμός δεν σταματά το καλοκαίρι. Η χώρα μας, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολλά και πολύ ωραία μέρη για να ταξιδέψει κανείς. Και έχει και επιχειρηματίες που βασίζονται στην κίνηση την τουριστική του χειμώνα και του φθινοπόρου βεβαίως. Θα δούμε το ζήτημα αυτό σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, θα είναι κοντά μας. Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί του για να μας πει όλα τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Σε Καρδίτσα, σε Φάρσαλα, αλλά και σε Μαγνησία, σε Αλμυρό και Αγχίαλο. Να θυμίσω ότι και ο κύριος Τριαντόπουλος είναι από την περιοχή. Θα συνδεθούμε με τα Φάρσαλα σε λίγο, με την Υπέρεια των Φαρσάλων. Είναι το χωριό που οι κάτοικοι ανέβηκαν στην εκκλησία και κοιμούνται ακόμα και σήμερα στην εκκλησία. Έχουν βάλει κρεβάτια μέσα στον Ιερό Ναό, προκειμένου να κοιμούνται εκεί από τον φόβο της ίδιας τους της ζωής. Έχουμε και άλλα πολλά θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, να δούμε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε τον καιρό ή αν θα τον δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαστε. Νομίζω, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έθριος και σήμερα, φθινοπορεινός ο καιρός σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία σε Βόλο, Λάρισα θα φτάσει μέχρι τους 26 και 27 βαθμούς. Αρχίζει και αλλάζει το σκηνικό, γίνεται και πάλι καλοκαιρινό, φθινοπορεινό. Το ίδιο και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, λίγο χαμηλότερες οι θερμοκρασίες εκεί. Βεβαίως δεν θα έχουμε βροχές, το ξαναλέω, προκειμένου να επουλώσουν και οι άνθρωποι τις πληγές τους. Στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, ίδιο το σκηνικό και στις βόρειες σποράδες, οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, 4 στο Αιγαίο. Τώρα, πάμε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Μπαντίδη, ο οποίος θα έρθει μέσα. Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε, Βασίλη, από τις καταλήψεις, διότι δεν φαίνεται ότι κοπάζει ο θόρυβος που ξεκίνησε. Αντιθέτως, να πούμε, Δημήτρη, ότι οι εκτιμήσεις και του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κυρίου Χαράλαμπου στα Χταία
είναι ότι τη δεδομένη περίοδο είναι αρκετά τα σχολεία τα οποία κάνουν καταλήψει εκεί οι μαθητές. Ναι. Μας είπε ότι η εκτίμηση ωστόσο τη δευτεροβάθμιση είναι ότι ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τέλος πάντων το επόμενο διάστημα, να έχουμε μια εκτόνωση. Είναι μια αρχική εκτίμηση, αλλά μένει να το δούμε αυτό στην πράξη. Μακάρι. Πάντως να πούμε ότι όπως πολύ σωστά το έθεσες, είναι αρκετά τα σχολεία στη Μαγνησία που συνεχίζουν τις καταλήψεις. Έχουν εκτίμηση καταλήψεων για γυμνάσια και για λύκεια, ενάντια στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας, αλλά και υπέρ της τηλεκπαίδευσης. Ό,τι λέγαμε δηλαδή από την προηγούμενη φορά. Ναι. Πάντως να πούμε ότι σήμερα βρίσκονται υποκατάληψη περίπου 25 σχολεία στη Μαγνησία, τα περισσότερα εκ των οποίων στο πολεοδομικό συγκρότημα. Μάλιστα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται λίγα, ακόμη. 25 σχολεία, Βασίλη, είναι σχεδόν όλα τα λύκεια και τα περισσότερα γυμνάσια. Ναι. Σχεδόν όλα τα σχολεία. Έτσι, πολύ μεγάλος αριθμός. Και επίσης και το θέμα που έβαλες για το θέμα του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, καθώς επίσης και το θέμα των εκδρομών. Αυτό έχει μια λογική. Το οποίο τώρα βέβαια αυτό μπορεί να περιμένει ως θέμα. Οι εκδρομές, νομίζω ότι δεν ξέρουμε αν θα έχουν σχολείο τα παιδιά αυτά σε ένα μήνα από τώρα. Σωστά. Οπότε η εκδρομή νομίζω είναι ανεπίκαιρο αίτημα. Το άλλο όμως, το να μην είναι πολλά παιδιά μέσα στην τάξη, νομίζω ότι έχει μια βάση και αυτό πρέπει να το ακούσει το Υπουργείο βέβαια. Όπως είπε ο κ. Ταχτέας, εγκυμονούν και κάποιοι κίνδυνοι εντός των σχολικών καταλήψεων. Έτσι. Κίνδυνοι κορονοϊού ενώ. Σωστά. Διότι έρχονται σε επαφή τα παιδιά. Ακριβώς είπε ότι μια χαλαρότητα στις καταλήψεις. Χρήση μάσκας και καταγράφεται το φαινόμενο του συνωστισμού, μπορεί αυτό να αποτελέσει εστία διάδοσης. Βέβαια, είδα τα πλάνα σου και χθες. Είδα να φοράνε μάσκα αρκετοί μαθητές. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να διαμαρτύρονται άλλους για τη μάσκα, αλλά ο φόβος μάλλον φυλάει τα έρμα και μάλλον φοράνε μάσκα τελικά. Σωστά. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και μία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ακριβώς, για τον κορονοϊό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να σου πω το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν εκπρόσωποι επαγγελματικών τάξεων οι οποίοι επισημαίνουν ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό που αφορά στην ορθή χρήση της μάσκας. Και το λέω διότι πριν από λίγο καιρό είχαμε τις δηλώσεις εν προκειμένου των φαρμακοποιών που είχαν σταθεί σε αυτό. Έτσι λοιπόν η επιμόρφωση είναι πολύ σημαντικό να γίνεται. Εν προκειμένου σήμερα το ειδικό σεμινάριο το οποίο έγινε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου αφορούσε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μας είπαν χαρακτηριστικά ότι ακριβώς ό,τι έλαβαν ως γνώση σήμερα στοχεύει σε αυτό σε ένα βαθμό. Ο κύριος Σταχτέας, έτσι. Είναι ο νέος προϊστάμενος. Ο νέος, γιατί δεν τον έχουν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη θέση του κυρίου Σαβελίδη. Μπράβο. Αντί για τον κύριο Σαβελίδη, τώρα είναι ο κύριος Σταχτέας, να το ευχηθούμε και καλή θητεία, καλή ακριβώς, πορεία. Ακριβώς. Σε δύσκολη περίοδο να λαμβάνει τα ίνια της δευτεροβάθμιας πάντως. Έχεις δίκιο. Ναι, με το καλημέρα σε καταλήψεις και κορονοϊό. Δίκιο, ναι. Πάντως, αυτό που επισημάνθηκε από πλευράς των εκπροσώπων της δευτεροβάθμιας, εκτός από τον κύριο Σταχτέ, Μίση και η κυρία Γκανταράκη, η οποία είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών θεμάτων, ήταν στο ερώτημα που θέσαμε για μάσκα το. Μάσκα φορούσε ο κύριο Σταχτέ. Εδώ τώρα δεν είναι. Καλά, όχι εδώ. Φαντάζομαι για τις δηλώσεις δεν φορούσε. Ναι, ακριβώς. Στο εσωτερικό χώρο. Γενικά φορούσε. Ναι, ναι. Εντάξει. Ακριβώς. Γιατί να μην λέμε μόνο για τα παιδιά, να λέμε και εννοείται για τους υπόλοιπους. Βλέπεις τους πίσω. Βλέπω, ναι, και τον κύριο Αντωνίου μου φαίνεται είναι αυτός. Όχι, δεν είναι ο κύριος Αντωνίου, είναι ένας καθηγητής από τη Νέα Ιωνία Πληροφορικής. Ωραία. Και η κυρία Γκανταράκη είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων. Πάντως, θέσαμε το ερώτημα τι κάνουν ως πρώτο βήμα, ως πρώτη κίνηση σε περίπτωση που ένας μαθητής παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα. Ναι. Μας είπαν ότι ακολουθείται όπως συνέβαινε και πριν την περίοδο του καλοκαιριού ένα ολόκληρο πρωτόκολλο για το οποίο έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί και είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες ενημερωτικές συναντήσεις για να γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί πώς θα δράσουν σε συνεργασία με τους γονείς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει, φαντάζομαι, και σχετικό άγχος τώρα και στους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Εννοείται. Να μας κάσει ένα κρούσμα. Το να διαχειριστεί μια κατάσταση ανάλογη. Δεν είναι εύκολη και δεν είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι. Μεγάλο βαθμό δυσκολία. Δεν είναι και η δουλειά τους δηλαδή. Σαφέστατα. Θα το χειριστούν. Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Κινδύνευση ζωή ενός ανθρώπου σήμερα, ενός 55χρονου, αν δεν κάνω λάθος, από τσίμπημα μέλισσας. Ακριβώς. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σήμερα, λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν αλλεργικός και δέχθηκε τσίμπημα, όπως πληροφορηθήκαμε, από μέλισσα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι δύσκολες. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ακριβώς. Μπορεί να ακούγεται καμιά φορά χαριτωμένο να πεις εντάξει, μωρέ, τώρα με ένα τσίμπημα είναι, δεν έγινε τίποτα. Αν όμως είσαι αλλεργικός. Μπορεί να πεθάνεις. Εννοείται, χρειάζεται δηλαδή, πεθάνει πολύ μεγάλη προσοχή από αυτό, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να ξέρουμε, αν είμαστε, να πεις που να ξέρεις αν είσαι αλλεργικός. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο για να ξέρουμε σε τι είμαστε. Σωστό. Και ευτυχώς ο άνθρωπος το γνώριζε,
και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αμέσως. Και το περιστατικό, να πούμε ότι συνέβη στα Λεχόνια. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε, ήταν την ώρα αυτό στα θερμοκήπια. Την ώρα που ο άνθρωπος αυτός ήταν στα θερμοκήπια, ακριβώς όπως πολλές. Είναι και μια απόσταση, ξέρεις, να φτάσει το ασθενοφόρο, να γυρίσει πίσω. Είναι κάποια λεπτά τα οποία είναι κρίσιμα. Και του έκαναν και ένεση κορτιζόνης. Mm-hmm. Μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, ένας φαρμακοποιός ήταν εκεί, έσπευσε γι' αυτό. Μπράβο. Και αρκετή ώρα ο άνδρας δεν μπορούσε να συνέλθει. Είχε χάσει τις αισθήσεις του, όπως είπαμε, γιατί ήταν αλλεργικός. Έχει βεβαρημένο καρδιολογικό ιστορικό. Πράγματι. Και βεβαίως οδηγήθηκε στο Αχιλλοπούλιο και γίνεται προσπάθεια από τους γιατρούς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, βεβαίως. Να βγει σιδερένιος και ακμαιότατος. Βέβαια. Από μία μέλισσα την μπορείς να πάθεις. Έτσι. Πολύ μεγάλη τώρα. Βέλη στην κυβέρνηση από τους επαγγελματοβιοτέχνες έχουμε, τι ζητάει? Ακριβώς, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των επαγγελματιών που επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να πράξει ακόμη περισσότερα για την ενίσχυση του επιχειρήν αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι επαγγελματοβιοτέχνες στέκονται στα όσα δρομολογούνται τη δεδομένη περίοδο και λένε ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Στο ίδιο μήκος κύματος μπορούμε να πούμε, Δημήτρη, και με τους καταστηματάρχες της εστίασης που εδώ και αρκετό καιρό ζητούν και συνάντηση με πρωτοκλασσά τα στελέχη της κυβέρνησης, υπουργούς και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν μπορεί να είναι αυτό εφικτό. Ναι. Έτσι λοιπόν παίρνουν τη σκητάλη οι επαγγελματοβιοτέχνες και επισημαίνουν ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο που αφορά στις αποζημιώσεις σε χρήματα που μπορούν να δοθούν για να πάρουν τα πάνω τους οι επιχειρήσεις, όταν πραγματικά τα δεδομένα είναι δύσκολα για το επιχειρήν στην περιοχή μας και όχι μόνο. Είναι, πράγματι. Ένας άνθρωπος 78 χρονών νεκρός από το πύλιο, Ακριβώς. Να πούμε ότι σε δύσβατο αγροκήπιο, ιδιοκτησίας του μάλιστα, και μάλιστα κοντά σε εξοχική κατοικία που διατηρούσε στο νεοχώρο πυλίου, εντοπίστηκε από συγγενή του, χωρίς τις αισθήσεις του, ένας 78χρονος άνδρας. Όπως καταλαβαίνετε, στον τόπο του συμβάντος έφτασε άμεσα στον νεοχώρο που κλήθηκε, το πλήρωμα του οποίου δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατό του. Ο άνθρωπος πεθάνει, έχει ξεψυχήσει. Και μια περίεργη κλοπή στη Βρύνενα. Και γιατί λέω περίεργη, διότι ότι κλέψαν εκκλησία. Σύλλησαν εκκλησία ουσιαστικά. Να. Τι πήρανε από την εκκλησία? Να πούμε λοιπόν και τι ότι έγινε, διότι δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση. Πήγανε και πουλήσανε αυτά που κλέψανε από την εκκλησία σε κοσματοπόλεις του Αλμυρού. Το χρονικό της υπόθεσης αφορά σε ένα 30χρονο, ο οποίος συνελήφθη τελικά από τους αστυνομικούς, διότι στις 17 Σεπτεμβρίου, όπως πολύ σωστά το έθεσες, Δημήτρη, εισήλθε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Παραπροχθές δηλαδή. Ακριβώς πριν από λίγες ημέρες, στον ιερό ναό της Βρύνενας Αλμυρού, παραβίασε παράθυρο, αφαίρεσε αντικείμενα όπως Ευαγγέλιο, Ιερά Σκεύη, που προοριζόταν, όπως καταλαβαίνετε, για το τυπικό της θρησκευτικής λατρείας. Δύο ημέρες αργότερα, στις 19, μετέφερε τα αντικείμενα και τα πούλησε σε δύο κοσματοπόλες του Αλμυρού, ηλικίες 75 και 42 ετών. Οι αστυνομικοί βεβαίως ξεκίνησαν έρευνα, αναζήτησαν τον 75χρονο, ο οποίος αποδέχθηκε τα όσα βεβαίως τον συσχέτιζαν με την υπόθεση. Αγόρασε ουσιαστικά για κλεπταποδοχή προφανώς. Ακριβώς. Και στη συνέχεια με τους αστυνομικούς μετέβησαν σε αποθήκη του σπιτιού του, όπου τους παρέδωσε ένα αντικείμενο εκεί και ένα σάκο με κλεμμένα επιπροσθέτως αντικείμενα. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αναγνωρίστηκαν βεβαίως από τον ιερέα του ναού. Λοιπόν, θα δούμε και στη συνέχεια και με την Ελένη Καραγιάννη τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Μπαντίδη. Καλό σου απόγευμα, γεια και χαρά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τη Σοφία Κοντοθανάση. Γεια σου, Σοφία. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κορονοϊό. Διότι έχουμε ακόμα ένα θύμα του κορονοϊού. Έτσι, ακόμη ένα θάνατο δυστυχώς στη Λάρισα. Ένας 59χρονος άνδρας. Και καλά κάνουμε και το λέμε, με την έννοια ότι πολλές φορές ξεχνιόμαστε όταν δεν έχουμε στο περιβάλλον μας κρούσματα, όταν δεν ακούμε ότι στην πόλη μας έχουμε. Νομίζουμε κρούσματα. Ότι πέρασε ο κορονοϊός, δεν έτσι. Νομίζω, έλα μωρέ, λέει ο άλλος, εντάξει, επιδεικνύουμε μια χαλαρότητα. Εδώ φαίνεται ότι ο κορονοϊός δεν είναι μακριά μας, είναι δίπλα μας. Η οποία χαλαρότητα είναι και επικίνδυνη, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί όσο χαλαρώνεις, τόσο νομίζουν και πιο επικίνδυνα τα πράγματα. 59 ετών, έδινε τη δική του μάχη στη μονάδα βρατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δεν εδώ και εβδομάδες. Παραπληγικός ο ίδιος, είχε και άλλα προβλήματα υγείας, δυστυχώς έφυγε από την ζωή. Τώρα, άλλη μια υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ώρες και τη Δημοτική Αρχή, αλλά βεβαίως και τις οικογένειες, έχει να κάνει με δύο θετικά κρούσματα στον Τύρναβο. Και το λέω αυτό διότι στον Τύρναβο δεν είχαμε. Είχαμε στον Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, όχι όμως στον Τύρναβο. Τι έγινε όμως? Συγκεκριμένη περίπτωση, σε κάποιο χωριό του Τυρνάβου, Δημήτρη, πήραν εργάτες για τα χωράφια από τον προσφυγικό καταβλισμό του Κουτσόχυρο, από τη δομή Κουτσόχυρο, που ξέρουμε την περασμένη κιόλας εβδομάδα ότι έχουμε θετικά κρούσματα στο Κουτσόχυρο. Πήραν λοιπόν
συνεργάτες από εκεί για την γη τους, για να εργαστούν. Και από ό,τι φαίνεται από εκεί λοιπόν κόλλησαν και δύο άτομα, έτσι είναι, θετικοί στον κορονοϊό. Θα γίνει και η χνηλάτιση, όπως καταλαβαίνεις, των δύο αυτών ατόμων και υπάρχει μια σχετική ανησυχία στον Τύρναβον. Οι αγροτικές δουλειές σε εξέλιξη και καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει έτσι φόβος. Να πούμε ότι συνδέεται, όπως πούμε, την δομή Κουτσόχειρου, ναι, γιατί αυτά τα κρούσματα, δύο άτομα που εργάστηκαν στον Τύρναβο, σε χωριό, ναι, του Τυρνάβου, βρέθηκαν να είναι θετικά στην δομή του Κουτσόχειρου και συνεχίζεται, μάλιστα, η χνηλάτιση. Τώρα, θέλω να με πας στον απολογισμό των καταστροφών από την κακοκαιρία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, θα μας δώσεις τώρα έναν αριθμό για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι άφησε πίσω της η θεομηνία αυτή. Έτσι. Όταν ακούς τόσες χιλιάδες στρέμματα, λες, δεν είναι δυνατόν να έχουν συμβεί όλα αυτά. 350.000 στρέμματα. 350.000 στρέμματα. Είναι ασύλληπτος ο αριθμός και μιλούμε για τα Φάρσαλα, μιλούμε βεβαίως και για τη Μαγνησία, βεβαίως και για την Καρδίτσα, οι περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία, από τον Ιαννό. Είναι ασύλληπτος ο αριθμός, 350.000 στρέμματα. Αλλά εδώ υπάρχουν έτσι και κάποια αγκάθια, Δημήτρη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μιλούμε για καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες στο 100%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η λάσπη έχει σκεπάσει τις αμπελοκαλλιέργειες στο Βαμβάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να συλλέξουν προϊόν οι αγρότες. Άρα τι σημαίνει αυτό? 100% αποζημίωση. 100% αποζημίωση από τον Ελγάμους δεν υπάρχει. Ανώτατο ποσοστό που μπορεί να λάβει κανείς είναι το 75%. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τι να πάρουν οι άνθρωποι, τα καλλιεργητικά τους έξοδα, τα χρήματα που έβαλαν οι ίδιοι από την τσέπη τους για τις ασφαλιστικές εισφορές. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα χιλιάδες αυτά στρέμματα που έχουν ήδη καταστραφεί δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθούν στο 100%. Και πόσο άμεσες και δίκαιες θα είναι οι αποζημιώσεις, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα στην Αγία, για παράδειγμα, 1,5 χρόνο αναμένουν να λάβουν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα που αφορά τους κτηνοτρόφους. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Και δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αυτή την ώρα γίνεται καταμέτρηση. Και λέω, δεν έχω αριθμό να σου πω για τους κτηνοτρόφους. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ακόμη συνεχίζεται η καταμέτρηση των εγωπροβάτων. Ξέρεις, να παρασυρθεί ένα κοπάδι, ναι, μπορεί να είναι και αρκετά μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιο. Και ποιο είναι το δύσκολο τώρα της όλης κατάστασης? Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο από το πρωί και κτηνοτρόφους από την περιοχή των Φαρσάλων. Δεν έχουν πάει ακόμη σε όλα τα ποιμνιοστάσια να κάνουν καταγραφή, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα 24 ώρα τα εγωπρόβατα είναι νεκρά στα ποιμνιοστάσια, που πολλά από αυτά είναι και πολύ σε κοντινές περιοχές του χωριού. Καταλαβαίνεις ότι είναι και μια αιστεία μόλυνσης. Μέχρι να γίνει λοιπόν η καταγραφή που πρέπει να συλλεχθούν και αυτά τα νεκρά ζώα, υπάρχει και χρόνος και είναι χρονοβόρα διαδικασία. Και κάτι ακόμη το οποίο δυστυχώς συμβαίνει με τον ΕΛΓΑ είναι ότι αποζημιώνονται με τα νεκρά ζώα, όχι όμως αν υποστεί, ας πούμε για παράδειγμα, μια αποθήκη ζημιά, ένα αγροτικό μηχάνημα, ναι, ένα μηχάνημα που έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση, γιατί από τη μία αποζημιώνουν τα νεκρά ζώα, όχι όμως αν έχει υποστεί μια τεράστια ζημιά, μια αποθήκη, ένα αγροτικό μηχάνημα ή ένα μηχάνημα που χρησιμοποιεί για την εργασία ο κτηνοτρόφος. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που θα πρέπει να τα λύσουν. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν 37 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε δήμους και τρεις περιφέρειες της Θεσσαλίας, μεταξύ αυτών των δήμων φυσικά έχει να κάνει και με την Μαγνησία και με τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, συγγνώμη, και με την Λάρισα και τα Τρίκαλα που είχαμε για κάποιες ζημιές. Να πούμε ότι τα 15 εκατομμύρια από αυτά θα δοθούν έτσι στην Θεσσαλία. 37 έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, είχαμε και στην Κεφαλονιά και σε άλλες περιοχές που έχουν υποστεί τεράστια ζημία. Είναι οι αριθμοί που μιλούν από μόνους τους και οι εικόνες επίσης, Δημήτρη, με τα πλημμυρισμένα χωράφια. Και ξέρεις, θα κάνουν πολλά 24 ώρα οι αγρότες να μπουν στις αγροτικές τους καλλιέργειες, όχι για να συλλέξουν προϊόντα, αλλά αν καταφέρουν έστω και λίγο, ναι, να σώσουν λίγη από την περιουσία τους. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε και στις καταλήψεις της Λάρισας, διότι δεν είναι μόνο οι καταλήψεις, πια έχουμε και γονείς οι οποίοι αντιδρούν. Να πούμε ότι 31 σχολικά τμήματα τελούν υποκατάληψη σήμερα. Είναι ένα λιγότερο σε σχέση με χθες. 32, χθες είναι αρκετά μεγάλο ο αριθμός, έτσι. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Μιλήσαμε και με τον κύριο Δοντζάκη, μας έδωσε και μια εικόνα. Κανείς μάσκα. Ναι, ναι. Από τα παιδιά εδώ. Και είναι η κατάληψη έτσι. Η οποία γίνεται επί της οδού Βόλου, δυστυχώς, γιατί από τη μία κάνουν κατάληψη για τις μάσκες. Είναι επικίνδυνο αυτό. Έτσι. Να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Προφανώς. Μάλιστα.
Και λέει ο κ. Δοντζάκης σήμερα ότι εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν σχολικές μονάδες που όντως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι με πολλά παιδιά, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει, λέει, σχολείο το οποίο έχει ως αίτημα ότι σε έναν μαθητή δεν δόθηκαν οι μάσκες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ολόκληρο το σχολείο και να τελεί υποκατάληψη. Αυτό είναι δικαιολογία για καθησιό τώρα. Δεν είναι. Ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Δοντζάκης. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις βεβαίως οι ίδιες. Σε καμία περίπτωση υπάρχουν και σχολεία που έχουν όντως προβλήματα σημαντικά. Αλλά δεν είναι όλα τα σχολεία. Τώρα δεν μπορεί να τελεί υποκατάληψη ένα ολόκληρο σχολείο, γιατί σε ένα μαθητή δεν παραδόθηκαν 5 μάσκες. Είναι λυπηρό, πραγματικά. Γίνεται λυπηρό. Χαβαλές γενικά στα σχολεία τώρα. Και κάλεσε και μάλιστα τους μαθητές, γιατί χάνεται πολύτιμος χρόνος από τις σχολικές αίθουσες. Είχαμε και μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη περσινή και δεν ξέρουμε και πού θα οδηγηθούμε φέτος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οπότε δεν να χάσει κανείς ούτε μία ώρα μαθήματος, πόσο μάλλον μέρες, έτσι. Δεν το συζητώ. Είμαστε και όλα στη δεύτερη εβδομάδα της έναρξης σχολικής χρονιάς και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε ο ίδιος κάλεσε τους μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία. Είναι 31 τα σχολεία, είναι και σε Μακρυχώρη, είναι και σε Τύρναβο και σε Γόνους και σε Δομένικο, Ελασσόνα, στην Αγιά, στον Τύρναβο, στο Σικούριο, στον Πλατίκα, μπορεί σε πάρα πολλά. Σχεδόν σε όλο τον νομό. Σχεδόν σε όλο τον νομό, ακριβώς. Και βεβαίως μέσα στην πόλη δεν το συζητώ. Ναι. Παρέλειψα να πω νωρίτερα, Δημήτρη, κάτι πολύ σημαντικό στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων. Για να ολοκληρώσουμε και το θέμα του που λέγαμε για τους πληγέντες. Ναι. Γίνεται συλλογή τροφίμων για την Καρδίτσα. Και αύριο, να πούμε ότι από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι μπορούν Μανολάκη 9-11 που είναι το κοινωνικό παντοπολείο να πάνε τρόφιμα, να πάνε νερά, γιατί την Πέμπτη θα παραδοθούν όλα αυτά στην Καρδίτσα. Και μιλούμε ότι από χθες που ξεκίνησε μέχρι και πριν από λίγη ώρα που κάναμε το ρεπορτάζ, ήδη 6 παλέτες έχουν συγκεντρωθεί με τρόφιμα. Είναι συγκινητική έτσι, βοήθεια και των επιχειρηματιών αλλά και των απλών ιδιωτών. Και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα γίνει συλλογή τροφίμων και για τα Φάρσαλα, όχι μόνο και για την Καρδίτσα. Απλά εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα ό,τι έχει να κάνει με την Θεσσαλία. Σοφία, έχουμε και έναν βιασμό υπό την απειλή μαχαιριού. Τι είναι αυτή η καταγγελία, μια καταγγελία, η οποία ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές. Έχεις απόλυτο δίκιο και έχει να κάνει με έναν 17χρονο, ο οποίος, όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές της Λάρισας, φιλοξενούσε έναν 28χρονο μοεθνίτου, πρόκειται για πακιστανικής καταγωγής ο 17χρονος. Εδώ στη Λάρισα το φιλοξενούσε τον 28χρονο, όπως ο ίδιος είπε, υπό την απειλή μαχαιριού τον βίασε και μάλιστα σε ένα κεντρικό σημείο. Μιλούμε για την γέφυρα Πινιάδων Νυμφών στη Λάρισα, στην κήτη του Πινιού ποταμού, μέσα στην πόλη. Σε εξωτερικό χώρο έγινε. Σε εξωτερικό χώρο και μέσα στην πόλη. Μιλάμε τώρα για ένα χώρο, ένα το ποτάμι του Πινιού ποταμού. Δεν πήρε που κανείς πάει κανείς για περπάτημα, πάει για τρέξιμο. Ναι. Δεν άκουσε κανείς κάτι, δεν είδε κανείς τίποτα. Όπως ο ίδιος λέει, προφανώς και όχι. Το κατήγγειλε αυτό, να πούμε, τις αστυνομικές αρχές. Ο 28χρονος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, επαναλαμβάνω, 17χρονος, έτσι, ο οποίος φιλοξενούσε τον 28χρονο στη Λάρισα. Ο 17χρονος έμενε μόνος του και φιλοξενούσε. Έμεινε μόνος του και φιλοξενούσε τον 28χρονο, ο οποίος πιθανότητα από Αθήνα. 17 χρονών έμεινε μόνος. 17 χρονών. Είναι ανήλικος. Είναι μια υπόθεση που ερευνάται σίγουρα από την αστυνομία. Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό. Ένας 17χρονος, μάλιστα πακιστανικής καταγωγής, το λέω με την έννοια ότι δεν έχει ένα σπίτι στη Λάρισα το οποίο το κληρονόμησε, ξέρω εγώ, από τους γονείς του ή από κάπου αλλού. Φαντάζομαι ότι δύσκολα μένει μόνος του σε ένα σπίτι. Και αυτό με τις ηλικίες πάλι είναι ένα ζήτημα. Γιατί μπορεί να δηλώνουν 17, μπορεί να είναι 27, μπορεί να είναι 37. Το έχουμε δει αυτό, ειδικά όταν θέλουν να αποφύγουν δικαστικές και θέλουν να δικαστικές αποφάσεις. Ναι. Έχει να κάνει. Τώρα αυτό θα ελεγχθεί προφανώς και από την αστυνομία. Το παρακολουθούμε το θέμα. Γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια καταγγελία από έναν 17χρονο που κατήγγειλε ότι ο μοεθνής του τον βίασε. Έτσι δεν είναι κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Κοντοθανάση. Καλό απόγευμα. Καλό σου απόγευμα. Γεια και χαρά. Στο Δημήτρη Μήτρου. Και αμέσως μετά θα πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση στα Φάρσαλα. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Η θέση των ΕΛΜΕ Φτιότιδας Ευρυτανίας Φωκίδας Δημήτρη για τη μάσκα. Αυτή δεν είναι αρκετή, αυτή δεν είναι πανάκια. Οι καταλήψεις τώρα στη Φτιότιδα. Λύκειο Πελασγίας, πρώτο ΕΠΑΛ Λαμίας. Η άμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών στο Λιανοκλάδι Δημήτρη, η αποζημίωση για τις περιουσίες και η νέα αντιπλημμυρική θωράκιση στις παρεμβάσεις της περιφέρειας Στερεάς και του Δίου Λαμίας. Όταν ο ΕΟΔΗ δίνει στη Φωκίδα Δημήτρη ένα κρούσμα κορονοϊού που σύμφωνα με πληροφορίες μας ανήκει σε 55χρονο από την περιοχή Γαλαξιδίου, αυτό είναι είδηση. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στη Θήβα σε σφοδρή σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό μεταφορικής εταιρείας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Δήμο Καρπενησίου
σε όλους όσους δούλεψαν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των περιστάσεων του Ιαννού, χωρίς μεγάλα από αυτόν προβλήματα σε σχέση με τα άγραφα. Τέλος Δημήτρη, δειγματοληπτικός έλεγχος από τον ΕΟΔΗ στο γυροκομείο Ιστιαίας, σε προσωπικό και κινητικούς γέροντες. Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε Δημήτρη Μήτρου, καλό σου απόγευμα. Πάμε στην ζωντανή μας σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την υπέρεια των Φαρσάλων. Καλησπερίζουμε τους ανθρώπους εκεί. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούμε καλά. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Θα το φτιάξουμε, θα προσπαθήσουμε να συνοηθούμε. Είναι λογικό λόγω της σύνδεσης. Βλέπουμε ακόμα πίσω σας την καταστροφή. Ολική καταστροφή. Θα έλεγα καλύτερα βιβλική. Βιβλική καταστροφή. Ακόμα προσπαθούμε εδώ πέρα να επουλώσουμε πληγές από τον κόσμο με μηχανήματα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δώστε μου μια εικόνα τι ζημιές έχει πάθει το χωριό σας. Είναι το χωριό, να πούμε, που σε αυτήν εδώ την εκκλησία, αν δεν κάνω λάθος, που είναι πίσω σας, στα αριστερά σας, ανέβηκαν κάτοικοι να κοιμηθούν εκεί, διότι έπρεπε κάπου να πάνε οι άνθρωποι, κάπου να σωθούν. Και βλέπουμε τώρα, ευχαριστούμε τον Βαλάντη, τον Καπίτσα, τον εικονολήπτη μας, βλέπουμε πραγματικά πώς πέρασε και από πού πέρασε το νερό και μέχρι πού έχει φτάσει. Έτσι. Είναι φοβερή η εικόνα. Το δικό μας το χωριό εδώ συγκεκριμένα, ναι, έχει πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά. Mm-hmm. Δηλαδή το 80% με 85% των σπιτιών έχει καταστραφεί. Έχει καταστραφεί. Οι άνθρωποι που μένετε, ναι, τώρα εσείς, αν λέτε ότι έχει καταστραφεί, που μένετε σήμερα, πώς θα επιστρέψετε στα σπίτια σας? Άλλοι μένουν, οι περισσότεροι, σε συγγενικά τους πρόσωπα. Όσοι δεν έχουν, μένουν στο ναό της εκκλησίας. Πίσω σας, εκεί. Μάλιστα. Μέχρι πότε τώρα και τι περιμένετε, πείτε μου, ποια είναι η επόμενη μέρα ουσιαστικά? Έγινε το κακό, έγινε η καταστροφή, ακόμα βρίσκεστε μέσα στις λάσπες όπως βλέπουμε και μάλλον θα βρίσκεστε για αρκετό καιρό. Τώρα πώς θα αποκαταστήσετε τα σπίτια σας? Εκτιμώ ότι το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεν ξέρω αν όλοι οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να επισκευάσουν τις ζημιές, διότι θα απαιτηθούν αρκετά λεφτά για να γίνουν τα σπίτια κατοικήσιμα ξανά, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως τα λέτε. Περιμένουμε τους εκτιμητές να δούνε τα σπίτια. Ναι. Να τα καθαρίσει ο κόσμος, να μπορέσει να βγάλει τα πράγματα του έξω, να τα φορτώσουμε εμείς σαν Δήμος και να αποκαταστήσει ο κόσμος τις ζημιές που έχει πάει στο σπίτι του. Πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα γίνουν οι εκτιμήσεις? Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα. Δεν έχει βγει σε κάποιο χωριό, δηλαδή. Αυτό αναμένουμε κι εμείς από μέρα σε μέρα και είναι επίγον αυτό. Mm-hmm. Τώρα, ο Πρωθυπουργός ήταν σήμερα δίπλα από εσάς στην Καρδίτσα. Τι του λέτε, τι μήνυμα απευθύνετε προς την κυβέρνηση και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πέταξε πάνω από τις περιοχές αυτές και τη δική σας και στην Καρδίτσα για να δει το μέγεθος της καταστροφής που πράγματι κανείς, αν δεν το δει, μάλλον δεν μπορεί να το καταλάβει στην έκτασή του. Ζητώ την άμεση αποζημίωση των ανθρώπων, να μπορέσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους ξανά, αποζημιώσεις για σιτηρά, βαμβάκια που έχουν καταστρεφεί τεράστιες εκτάσεις καλλιέργειας. Το χωριό σας είναι... Γρήγορα να βοηθήσει τον κόσμο. Ναι. Το χωριό σας είναι ένα αγροτικό χωριό, έτσι δεν είναι? Καλλιεργείται εκεί. Καλλιεργείται. Έτσι. Εδώ μιλάμε επίσης για ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Οπότε λέτε, από τη μία αποζημίωση για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί τεράστιες, απόλυτη ζημιά, όχι τεράστια, απόλυτη ζημιά, και φυσικά για τα σπίτια σας, για να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας την επόμενη μέρα. Κυριότερο για τα σπίτια, όπως το είπατε, και για τα χωράφια μετά. Μάλιστα. Γιατί όπως λέει εδώ ο κόσμος, δύσκολα θα βγει ο χειμώνας. Ναι, βέβαια. Έρχεται και ένας χειμώνας μπροστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Μέχρι πότε ο κόσμος θα κοιμάται στην εκκλησία εκεί του χωριού τώρα? Μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα.
Λοιπόν, βλέπουμε την εικόνα, προσπαθεί να μας δώσει ο τηλεοπτικός φακός την αλήθεια, το τι ακριβώς συνέβη από εκεί. Να πούμε ότι όλο αυτό που βλέπουμε ήταν πλημμυρισμένο, έτσι, ήτανε το νερό μέχρι που έφτανε. Ναι, 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 ήταν όλο πλημμυρισμένο. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε εικόνα που βλέπετε, ένα υπορριψωμένο σπίτι. Ναι. Για να δούμε, ναι. Και 100 μέτρα πιο μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ την εικόνα που μας περιγράφεται. Μιλάμε για μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ήταν κοντά σας ο κρατικός μηχανισμός, λειτουργήσε στην περιοχή. Ήταν κοντά σας τα συνεργεία, οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάστηκαν, αν νοιάστηκαν, για τη ζωή σας, για να γίνουν επιχειρήσεις διάσωσης. Δώστε μου και αυτή την εικόνα. Διάσωση για ανθρώπους, ειδοποιήθηκαν ευτυχώς οι άνθρωποι γρήγορα και πήγαν στην εκκλησία. Ναι. Χτυπούσε την καμπάνα ο παπάς. Δεν θρηνήσαμε θύματα, ευτυχώς. Μάλιστα, μάλιστα. Έμαθα αυτό, έτσι ισχύει. Χτυπούσε την καμπάνα ο παπάς να προειδοποιήσει, ώστε όλοι να μαζευτούν πάνω στην εκκλησία που είναι σε ένα πιο ψηλό μέρος, προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα. Μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Το νερό από πού ήρθε τώρα, από ποιο ρέμα ήρθε και αν έχουν καθαριστεί, αν ήταν και καθαρισμένα τα ρέματα. Ακούστε με. Το δικό μας το χωριό πλημμύρισε από δύο πλευρές. Ναι. Η μία πλευρά ήταν η του Ιβιδρίου που ήρθε. Ναι, πλευρά σας ήταν νερό, μετά το χωριό. Ήταν μετά το χωριό. Μετά το χωριό που μας πήρε από την κάτω πλευρά το νερό. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα από δύο πλευρές. Δηλαδή από δύο σημεία. Και από μπροστά και σημεία. Πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και δύσκολο. Τώρα, ωστόσο, που αναφέρεται για την κήτη του ποταμού. Ναι. Ναι, ναι. Έχει καθαριστεί από ένα σημείο και προς τα πάνω, προς Ιβίδριο. Εμάς εδώ το ποτάμι είναι εντελώς ακαθάριστο. Είναι ακαθάριστο. Μάλιστα. Λοιπόν, εντελώς, εντελώς. Βλέπουμε τις εικόνες, περιμένουμε κι εμείς και θα είμαστε κοντά σας, θα είμαστε εκεί ξανά μέχρι να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν και στην Υπέρεια των Φαρσάλων, στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, αλλά και σε όλη αυτή την περιοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας στη σύνδεσή μας αυτή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχηθώ κουράγιο σε όλους τους κατοίκους. Είναι δύσκολες οι μέρες και θα είναι δύσκολες και οι υπόλοιπες μέρες για να ακριβολογούμε. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Αργυρούση, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βρέθηκε το πρωί στο Μουζάκι. Από εκεί ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού και εδώ βλέπουμε τα πλάνα μας με τον Νίκο Χαρδαλιά εδώ επικεφαλής και τα κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο ελικόπτερα, παρακαλώ, για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων της Οξιάς. Κάποιον εκ των κατοίκων, κάποιοι δεν ήθελαν να φύγουν από το χωριό. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Δώστε μου λίγο ήχο περισσότερο στο στούντιο να ακούω καλύτερα τον Κώστα Αργυρούση. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι και μέρες και νύχτες να μιλάμε για αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν θα μας φτάνουν για να περιγράψουμε το μέγεθος της καταστροφής, το μέγεθος των προβλημάτων. Σήμερα εκεί όσοι βρεθήκαμε ζήσαμε συγκινητικές στιγμές κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού των κατοίκων της Οξιάς. Συγκεκριμένα απεγκλωβίστηκε ο παπάς του μοναστηριού που είναι έξω από το χωριό, απεγκλωβίστηκε η παπαδιά, η γυναίκα του, ναι, η κόρη του που ήταν έγκυος, το μικρό τους παιδί, ο άντρας της και ο συμπέθερος, ναι, ο πεθερός. Ναι. Οι δύο άντρες που κατάγονται από τους παξούς επισκέφτηκαν την περασμένη εβδομάδα τον πεθερό, τον παπά και την παπαδιά. Ναι. Χωρίς να φανταστούν ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη. Συνέβησαν όλα αυτά, έμειναν μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Η παπαδιά έχει καρκίνο και πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Πηγαίνει στη Λάρισα η γυναίκα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Πηγαίνει στο πανεπιστημιακό ακριβώς. Ναι. Μια εξαιρετική γυναίκα η οποία μας κατασυγκίνησε, διότι μόλις κατέβηκε από το υλικό. Σας έφερε, ναι, λουκούμια, Κώστα. Μας πρόσφερε λουκούμια. Είναι απίστευτο. Τη διασώσανε, ναι, τη γυναίκα, την απεγκλώβησαν με το ελικόπτερο και αυτή κατέβηκε από το ελικόπτερο και είχε ένα τάπερ με λουκούμια να προσφέρει στους διασώστες και σε εσάς, ναι, τους δημοσιογράφους. Είναι φοβερό. Ακριβώς. Τι, φοβερό. Ωραία, τι ωραία ποιότητα ανθρώπων. Φοβερή ποιότητα ανθρώπων. Εγώ
Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και σε προσωπικό επίπεδο μαζί της. Αυτή είναι η κυρία. Και λόγω της εντοπιότητας με γνωρίζουν οι άνθρωποι από το ραδιόφωνο, με βλέπουν στην τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, η Παπαδιά, ναι. Και ένιωσε έτσι μια οικειότητα μαζί μου όταν μείναμε, όταν κόπασε ο θόρυβος των όλων δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων. Πράγματι. Κάποια στιγμή όλοι οι δημοσιογράφοι είχαμε στο ένα χέρι το μικρόφωνο και στο άλλο χέρι ένα λουκούμι. Ένα λουκούμι. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να φας και το λουκούμι, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι και κόσμιο. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται από τους άντρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να βρεθεί η άτυχη 43χρονη γυναίκα, η οποία κατά την άποψή μου έχει καταπλακωθεί από τόνους λάσπη και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρεθεί κάποια στιγμή αυτή τη είναι γυναίκα. Είναι η φαρμακοποιός, έτσι. Είναι η φαρμακοποιός, ναι. Τώρα η γυναίκα αυτή χάθηκε την Παρασκευή το βράδυ, Κώστα. Ναι, Παρασκευή το βράδυ. Ήταν με το αυτοκίνητό της η γυναίκα, είχε ανοίξει όμως ο δρόμος. Μάλιστα, μου λέγανε κάτοικοι ότι προσπαθούσαν να την προειδοποιήσουν για να της πούνε πρόσεχε που πας, ο δρόμος εκεί είναι προβληματικός. Ναι. Δεν άκουσε για κάποιο λόγο. Κοίταξε, οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες εκείνη τώρα, έβριχε καταρακτοδός, ήταν βράδυ, δεν μπορούσε να φανταστεί η γυναίκα ότι κόπηκε ο δρόμος. Νόμιζε ότι κάνοντας την κυκλική κίνηση γύρω από τον κόμβο θα ξαναεπιστρέψει στο μουζάκι. Και χάθηκε μέσα στα λασπόνερα. Έχεις δίκιο. Έπεσε από ύψος 100 μέτρων μέσα στο νερό. Είναι εύκολο να το λέμε, εσύ πήγες εκεί, ήσουν στο σημείο, είναι εύκολο να το λέμε, αλλά είναι όντως πολύ δύσκολο να φανταστείς ότι δεν υπάρχει δρόμος εκεί που οδηγείς, έτσι. Δεν υπάρχει δρόμος. Δεν υπάρχει δρόμος, τα είπαμε και χθες. Δεν υπάρχει τίποτα. Γίνεται προσπάθεια, το είδαμε σήμερα το πρωί, με τεράστιες κουτρώνες να καλύψουν το κενό της κεντρικής γέφυρας που οδηγεί προς την Καρδίτσα ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, γιατί όποιος θέλει να πάει στην Καρδίτσα κάνει έναν κύκλο, φεύγει από το Μουζάκι και πηγαίνει από τη μεριά της Γελάνθης για να πάει στην Καρδίτσα. Μιλάμε για μεγάλη διαδρομή. Ναι. Όποιος θέλει να φτάσει στην Αργυθέα κάνει 12 ώρες. 12 ώρες. 12 ώρες. 12 ώρες από τα γύρω βουνά για να φτάσει στην Αργυθέα. Σήμερα το πρωί όμως, ότου θαύματος στα συνεργεία, αποκατέστησαν ένα πολύ μικρό μέρος του δρόμου που οδηγεί προς την Οξιά, εκεί δηλαδή που είναι εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής μπόρεσαν να ανέβουν ή κάποιοι να κατέβουν. Μου είπαν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί που μίλησα, και αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι αν δεν μπορέσουν να τους πάρουν ελικόπτερα, κάποιους ανθρώπους θα τους κατεβάσουν με σχοινιά, με τροχαλίες, όπως κάνουν οι ορειβάτες. Ναι. Λοιπόν, δείτε λίγο παρακάτω τώρα μία πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε πρόσφατα και η οποία από την ορμή του νερού έσπασε το κυκλίδωμα από ένα δέντρο το οποίο σκαρβάλωσε πάνω στη γέφυρα. Μιλάμε για τρομερά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Ακριβώς. Δείχνει και το μέγεθος, αυτές οι εικόνες που μας δείχνεις τώρα και μας μεταφέρεις, δείχνουν και το μέγεθος του φαινομένου, έτσι, το μέγεθος της καταστροφής. Δηλαδή την ορμή εκείνη την ώρα των νερών. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Να πούμε ότι ο κύριος Καρδελές ήταν πάρα πολύ συγκρατημένος ό,τι αφορά τις κινήσεις των ελικοπτέρων, γιατί ξέρεις, μερικές φορές είναι και υπερβολικές και απαιτήσεις των ανθρώπων. Δηλαδή κάποιοι του λέγανε να ξαναπάμε να πάρουμε εκείνο τον άλλο, λέει χρήζει βοηθείας, να πάμε να το πάρουμε. Γιατί λέει το ελικόπτερο δεν είναι ταξί, δεν είναι εύκολο να σηκωθεί. Έχεις και δίκιο. Το χειρότερο. Και είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα και στην προσγείωση του ελικοπτέρου στην Οξιά, στο σημείο. Δηλαδή ήταν οι χειρισμοί, πολύ λεπτοί οι χειρισμοί των πιλότων. Το ένα πέδιλο πατούσε στο έδαφος και το άλλο ήταν στον αέρα. Έτσι. Είναι... Το άλλο ήταν στον αέρα. Ήταν ηρωικές οι προσπάθειες των πιλότων να πούμε ένα μπράβο στους πιλότους μας, στις πολεμικές μας αεροπορίες, γιατί βεβαίως έκαναν υπερπροσπάθεια σήμερα. Το μεγάλο, νομίζω, το ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί. Η διάσωση έγινε από αέρος, δηλαδή οι άνθρωποι με σχοινιά ανέβηκαν στο μεγάλο ελικόπτερο, στο οποίο ήταν και ο κύριος Χαρδαλιάς. Το μικρό ελικόπτερο είναι όπως ακριβώς το λες, προσγειώθηκε μισό. Και ήταν το ένα στον αέρα η μια μεριά και η άλλη στο έδαφος για να ανέβει η γυναίκα που ήταν έγκυος μαζί με το παιδάκι της και τους υπόλοιπους. Τώρα έχουμε και ένα παραπολιτικό, Κώστα, θέλω να το σχολιάσεις, που κάνει το γύρο της Ελλάδος, προκάλεσε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Νίκος Καρδαλιάς, αφού τελείωσε η επιχείρηση, έσκυψε και φίλησε το χέρι του ιερέα, ο οποίος διεσώθη.
απεγκλωβίστηκε, για να το πω πιο σωστά. Βέβαια, δεν το έκανε στο χέρι, στο δέρμα, το έκανε λίγο πιο πάνω στο ύφασμα. Αυτό προκάλεσε μια αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, ότι δεν τηρεί τα μέτρα, ότι ήταν φάουλ του Χαρδαλιά. Δεν ξέρω αν είδες το στιγμιότυπο. Εγώ είδα την ανθρώπινη στιγμή που ο Χαρδαλιάς πήγε και αγκάλισε και φίλησε στο μέτωπο το παιδάκι. Ναι. Κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς συναισθηματικής φόρτισης μπορεί κανείς να κάνει και μια κίνηση την οποία δεν μπορεί να την ελέγξει εκείνη την ώρα. Πάντως εγώ τον είδα πάρα πολύ προσεκτικό, ήταν συνεχώς με τη μάσκα, ναι. Προσπαθούσε να κρατήσει τις αποστάσεις των δημοσιογράφων που τον πλησίαζαν απειλητικά, ναι. Ο ένας πίσω από τον άλλον, και οι δημοσιογράφοι δεν φορούσε κανένας μάσκα, ελάχιστοι φορούσαν μάσκα. Εντάξει, τώρα να φτάνει σε ένα σημείο να απεγκλωβεί έναν ιερέα, ήταν η γλυκύτατη οικογένεια. Ο παπάς, η παπαδιά, οι κόροι, ήταν όλοι άνθρωποι απίστευτοι. Δοτικοί, ομιλητικοί. Η Τάκα έλεγε ότι αν δεν ήμουν έγκυος θα καθόμουν εκεί πάνω να στηρίξω τους ανθρώπους της περιοχής. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν έργα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, μια τεράστια βροχόπτωση να αποκόβεται ένα χωριό, ένα ζωντανό χωριό με 50 κατοίκους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ενδεχομένως ο κύριος εγώ δεν την είδα αυτή τη σκηνή. Ναι. Είδα όμως τη σκηνή που ο κύριος Χαρδαλιάς αυτή τη στιγμή φίλησε στο κεφάλι το παιδάκι. Το παιδάκι. Μου λες όμως ότι οι στιγμές αυτές έχουν ένταση. Και το λέω, απευθύνομαι σε σένα γιατί ήσουν εκεί, ήσουν μπροστά, ήσουν στο γήπεδο. Ναι. Έχουν ένταση. Και στην ένταση δεν αποφασίζει κανείς με βάση αυτό που πιθανά πρέπει, αλλά με βάση αυτό που αισθάνεται. Τώρα από τον καναπέ μας ή από ένα γραφείο ενός κόμματος μπορεί να ακούγονται και πολλά, μπορούν να ακούγονται και διάφορα. Αλλά εκείνη την ώρα, σε αυτές τις στιγμές, σε αυτές τις συνθήκες, με τους πιλότους να διακινδυνεύουν την ίδια τους τη ζωή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί με όλα. Και ο κύριος Τσίπρας, θες, από ό,τι είδα, μιλούσε με ανθρώπους που δεν φορούσαν μάσκα. Λέει τίποτα αυτό? Τώρα ναι, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να το πάμε έτσι. Δηλαδή, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Έτσι, στο ατόπιμο αυτό. Εδώ σε βλέπουμε μαζί με την γυναίκα, την Έγκυο. Εδώ είναι ο ιερέας. Ναι. Που φίλησε το χέρι του ο Νίκος Χαρδαλιάς. Είσαι παντού, σε έβλεπα και το πρωί μαζί με τον Βασίλη Κωνσταντάκο και μπράβο και στους δυο σας γιατί κάνατε μια εξαιρετική δουλειά. Μεταδίδατε και σε απευθεία σύνδεση εκεί την επιχείρηση. Κάναμε δουλειά και στο ραδιόφωνο, βγήκαμε και η Σοφία Κοντοθανάση. Έτσι. Κάναμε τα πάντα. Να πούμε ότι έχουν πάει και τρόφιμα για τους ανθρώπους που έχουν μείνει εγκλωβισμένοι ακόμα στην οξιά και δεν θέλησαν οι άνθρωποι. Σου λέει τι να πάω να κάνω. Αλλού μένω εδώ, δεν έχω πρόβλημα υγείας, δεν αντιμετωπίζω, μένω εδώ. Στείλανε τρόφιμα, έτσι. Στείλανε τρόφιμα, στείλανε τζιμαρικά, όσπρια, τέτοια πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι εκεί πάνω είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες συνθήκες. Αυτοί εγκλωβίζονται από τα χιόνια 10 και 15 μέρες. Ναι. Θα φοβηθούν τώρα 4 μέρες. Το μόνο που τους δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν κινητά, δεν έχουν επικοινωνία, δεν έχουν τηλεόραση. Δεν έχουν ρεύμα. Άρα και τηλέφωνα. Με μπαταρίες τα ραδιοφωνάκια μας ακούνε, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, επειδή εκπέμπουμε στην περιοχή, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ζητάνε κάποια πράγματα. Να πούμε ότι ένα από τα ελικόπτερα πήγε στην περιοχή και κατέβασε με σκηνή ένα μέλος μιας οικογένειας όπου οι άνθρωποι είναι μεγάλης ηλικία και πήγε να τους συμπαρασταθεί, να τους κάνει παρέα και να τους δώσει κουράγιο και να τους βοηθήσει προφανώς και να πάρουν τα φάρμακά τους κλπ. Εντάξει, ήταν αντελήφθη η πολιτική προστασία ότι έπρεπε να δώσει μεγάλο βάρος σήμερα στην ανθρώπινη υπόσταση. Στο Ιόνιο δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είναι μεγάλες οι καταστροφές και εκεί. Ναι. Αλλά εδώ τώρα το ζωικό κεφάλαιο, οι άνθρωποι που έχουν πληγεί στην καρδιά με τα μαγαζιά τους, έτσι. Είναι τεράστια καταστροφή. Τι να τους κάνουν τα 5 και τα 8 χιλιάρικα που εξήγηλε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Εντάξει, είναι μια βοήθεια, μια πρώτη βοήθεια, αλλά έχεις δίκιο ότι δεν είναι. Ναι, δεν τα 5 χιλιάρικα είναι για να βγάλουν εισιτήριο να πάνε στη Γερμανία. Δεν είναι για να στήσουν ξανά το βιός τους. Μάλιστα. Κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρωθυπουργός σήμερα στην Καρδίτσα, να πούμε έτσι. Είχε τη σύσκεψη με τους φορείς εκεί. Ναι, προσγειώθηκε το ελικόπτερο γύρω στις 9.30 στα Τρίκαλα, στο κήπεδο των Τρικάλων. Και στη συνέχεια ο δικός πήγε στην Καρδίτσα, έκανε πέταξε, τη σύσκεψη. Πέταξε και πάνω από την Καρδίτσα να δει και τις καταστροφές, να δει και από αέρος τι γίνεται. Ακριβώς. Mm-hmm. Πώς θα μπορέσουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να συμμαζέψουν το βιός τους, να συμμαζέψουν τον οικοκυριό τους, να συμμαζέψουν τη ζωή τους
Σ' άκουγα προηγουμένως, μου έλεγες ότι τα γυναικόπαιδα είναι ακόμη στην εκκλησία εκεί, στα Φάρσαλα. Ναι. Είναι δυνατόν από την Παρασκευή και σήμερα είναι Τρίτη. Από την Παρασκευή σήμερα είναι Τρίτη. Ρωτούσες αν είναι κοντά, αν ήταν κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι ήταν. Αλλά όχι στο βαθμό που έπρεπε και κάποια στιγμή πρέπει, Δημήτρη μου, στον τόπο να καταλογιστούν και ευθύνες. Τι στο καλό έγινε και πνίγηκε όλη η καρδίτσα. Σωστό είναι αυτό. Θα δούμε τώρα. Αυτό που λες θα το συζητήσουμε τώρα με την επόμενη καλεσμένη μας, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή με ψυχραιμία, χωρίς διάθεση κριτικής κακόπιστης, να δούμε τι έγινε, πρόσεξε, να μην ξαναγίνει. Διότι κανείς δεν ξέρει αν αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα θα έρθει μια άλλη αντίστοιχη κακοκαιρία. Ακριβώς. Διότι πάλι τα πράγματα θα είναι ίδια, όπου κι αν είναι, είτε στα Τρίκαλα, είτε στο Βόλο, είτε στη Λάρισα, είτε στην Καρδίτσα. Επειδή περπάτησα κατά μήκος του Πάμισου ποταμού, η καταστροφή είναι βιβλική. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει τα επόμενα 10 χρόνια να αποκατασταθεί το περιβάλλον στην περιοχή. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Μάλιστα. Και θέλω να δώσω μια συμβουλή από αέρος στους άντρες της ΕΜΑΚ να μην ταλαιπωρούνται μέσα στα νερά και μέσα στις λάσπες. Εκεί πρέπει να πάνε ειδικά σκυλιά να βρουν αυτή την άτυχη γυναίκα. Εκτός αν πέσουν από τείχη πάνω της. Είναι πάρα πολλά τα φερτά υλικά, πάρα πολλά τα δέντρα. Μας έλεγε χθες ένας αυτόπτης μάρτυρας ότι διαλύθηκε ο εργοτάξιο εργολάβου, ο οποίος είχε κατασταθεί στο ποτάμι για να φτιάξει μια γέφυρα. Ναι. Και σκέπασαν τα νερά, τις μπουλντόζες και τα GCB και ψάχνουν να βρουν την άτυχη γυναίκα, να τη βρουν πού, αν είναι δυνατόν, στο Θεό τα λέω όλα αυτά. Εξαιρετικά θλιβερό, δεν έχεις άδικο, όμως είναι πολύ σκληρό να τα ακούει κανείς. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της, έχει μια οικογένεια πίσω. Βεβαίως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, βεβαίως. Μακάρι να βρεθεί αυτή μακάρι, η γυναίκα. Μακάρι, αλλά μακάρι. Αν πάει κανείς και δει πώς είναι το ποτάμι. Καταλαβαίνω πώς το λες, έχεις απόλυτο δίκιο, ότι είναι απογοητευτική εικόνα. Ευχαριστούμε, Κώστα Γερούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, τώρα πριν υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, θέλω να δούμε ένα χάρτη. Για να πάμε σε αυτό που είπε ο Κώστας Αργυρούσης. Τι πρέπει να κάνουμε, να κάνει η πολιτεία δηλαδή, αλλά και εμείς οι πολίτες, για να είμαστε ακριβείς, ώστε να μην ξανασυμβεί όλο αυτό. Εδώ βλέπετε τη Θεσσαλία. Αυτός είναι ο χάρτης. Από εδώ είναι ο Βόλος, στην άκρη. Ο Παγασιτικός, η Νέα Αγχίαλος είναι εδώ συγκεκριμένα, για να καταλάβετε. Η Λάρισα, εδώ είναι η Αγιά. Εδώ είναι η Φαρκαδόνα, τα Τρίκαλα. Και εδώ είναι η Καρδίτσα. Λοιπόν, αυτή είναι η Θεσσαλία, να έχετε μια εικόνα. Τώρα, θα μας εξηγήσει, εδώ είναι η Καλαμπάκα, θα μας εξηγήσει η κυρία Τζούλια Τσαλίκη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Τσαλίκη. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Θέλω να μας εξηγήσετε αυτή την εικόνα που βλέπουμε με τις πλημμυρικές ζώνες, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας, και το λέω και για μας τους πολίτες, το λέω και για εσάς τους ειδικούς στα ζητήματα αυτά, τους ανθρώπους της πολιτείας, το λέω και για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους υπουργούς της κεντρικής διοίκησης, πώς δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Διότι συνέβη. Δεν ήταν στο χέρι κανενός προφανώς να το αποτρέψει. Όμως συνέβη για κάποιους λόγους και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Ή τέλος πάντων να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβεί στο απότερο μέλλον. Ναι, προφανώς και αυτός ήταν και ο σκοπός καταρχάς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήδη από το 2007 εξέδωσε μια οδηγία, και μάλιστα ήταν τέτοιες μέρες, Σεπτέμβριο του 2007, και λέει προς τα κράτη-μέλη, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τις πλημμύρες. Κάντε σχέδια για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Μιλάτε για το 2007. 7. Μάλιστα. Ναι, γιατί ήδη βλέπαν τα μοντέλα ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρνει συχνότερες καταστροφές. 13 χρόνια λοιπόν, τι έγινε από όλα αυτά, κυρία Τσαλίκη? Η οδηγία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο το 2011. Ναι. Από τότε ξεκίνησε μία μεγάλη μελέτη που ήταν η προκατακτική εκτίμηση των κινδύνων και των λεκανών απορροής ποταμών, γιατί οι πλημμύρες είναι με τις λεκάνες των ποταμών, εκεί πλημμυρίζουν, όπως το βλέπουμε και τώρα. Σωστά. Και έγινε για κάθε μία περιφέρεια μία μελέτη πάρα πολύ λεπτομερής, στην οποία
είδαν τα πιο δυσμενή σενάρια. Mm-hmm. Και τα σενάρια, γιατί πάντα οι μηχανικοί δουλεύουν με την πλημμύρα της 50ετίας. Δηλαδή, πώς θα γίνει, γιατί έχουμε βρει ότι περιοδικά γίνεται κάθε 50 χρόνια. Τώρα βέβαια πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Αλλά κάναν προσομοίωση με τα μοντέλα πώς με μια μεγάλη πλημμύρα θα έρθουν οι μεγάλες λεκάνες απορροής του ποινιού, του αλμυρού που είναι στο χολόρεμα, του πηλίου κλπ. Και ναι, των αστικών κέντρων. Και ο χάρτης που δείχνει ακριβώς δείχνει πού θα πλημμυρίσει στην δυσμενή περίπτωση που έχουμε τώρα. Εδώ λοιπόν τώρα... Αν δείτε, είναι εντυπωσιακό, μόνο αυτό θα πω, ότι σήμερα βγήκαν οι φωτογραφίες, οι δορυφορικές από το σύστημα Κοπέρνικος, και αποτυπώνεται η κατάσταση και είναι σχεδόν ολόιδια με όπως το χάρτη... αποτυπώνεται στο χάρτη. Αυτό που βλέπουμε, δηλαδή το αποτέλεσμα των πλημμυρών, των προχθεσινών της Παρασκευής, της πλημμύρας, το αποτέλεσμα στο χάρτη είναι ίδιο με αυτό εδώ που βλέπουμε, που είχαμε, που είναι ένας χάρτης 10 χρόνια πριν. Ο οποίος έχει γίνει ουσιαστικά, είναι, οι μελέτες ξεκίνησαν περίπου το 2013, μάλιστα, τελείωσαν το 2016-2017 και έχουν, κοιτάξτε ποια είναι. Άρα ξέραμε. Έχουν γίνει νόμος του κράτους. Έχουν γίνει δεν νόμος είναι του κράτους. Μια μελέτη σε ένα σιρτάρι, είναι φεκ. Μάλιστα. Υπάρχουν 13 ΦΕΚ σε όλη τη χώρα. Πάντως, με συγχωρείτε, εδώ βλέπω περιοχές οι οποίες είναι πολύ μεγάλες σε όλη τη Θεσσαλία. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο κομμάτι της Καρδίτσας, σχεδόν ολόκληρος ο νομός της Καρδίτσας. Μιλάμε εδώ για τους Σοφάδες, για τον Παλαμά. Μιλάμε για τα Τρίκαλα πιο πάνω, για τη Φαρκαδόνα, ακόμα και για τα Τρίκαλα. Ναι, και... αυτό ας πούμε ότι πλημμυρίσουν όλες οι λεκάνες απορροής. Mm-hmm. Όμως τα όρια είναι ακριβώς έτσι. Και αν δείτε και κάτω στο χολόρεμα και που πλημμύρισε το κομμάτι του. Έχουμε και έναν άλλο χάρτη. Αχιάλου, αυτό, φαίνεται. Εδώ. Εδώ λοιπόν είναι για να το δείξουμε καλύτερα η Νέα Αγχίαλος. Είναι για τη Μαγνησία. Για τη Μαγνησία. Νέα Αγχίαλος εδώ, αλμυρός εδώ. Το λέω για τους τηλεθεατές για να το καταλάβουν. Εδώ λοιπόν, για εξηγήστε μας αυτό το χάρτη, τι βλέπουμε εδώ. Είναι. Ακριβώς είναι η προσομοίωση με τα όρια της πλημμύρας από τα ρέματα της Μαγνησίας κάτω στην λεκάνη απορροής του Αλμυρού. Μάλιστα. Άρα εδώ όντως πλημμύρισα. Και, εκεί είχαμε φαινόμενα. Και η γέφυρα που έπεσε και έχουμε και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η Νέα Χέλος στην πόλη που είναι παραθαλάσσια κλπ. Δηλαδή... αυτό που θα ήθελα να τονίσω μέσα από τη συζήτησή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρόφη, είναι ότι αυτά ναι μεν είναι ακραία φαινόμενα, όμως δεν ήταν μη προβλεπόμενα. Ναι. Δηλαδή γνωρίζαμε σε ένα μεγάλο βαθμό τα κομμάτια που υποφέρουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Είστε ναι μεν σε ομηνία, ωστόσο το γνωρίζαμε. Η γνώση. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κυρία Τσαλίκη? Τι πρέπει να γίνει πρακτικά από εδώ και πέρα? Θα πω το εξής. Σε αυτές τις μελέτες ένα πλέγμα μέτρων. Διαπιστώνεται ότι η Θεσσαλία πάσχει από ειδοποίηση καταρχάς, γιατί δεν έχει από πρόβληψη μάλλον μετεωρολογικών φαινομένων, γιατί διαπιστώνεται ότι το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών είναι ανεπαρκές. Ναι. Και το λέει μέσα ότι πρέπει να αναλυθεί δράση ως προς αυτό. Mm. Λέει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και του αγροτικού πληθυσμού. Λέει ότι πρέπει να γίνουν σχέδια για το πώς θα γίνουν και θα προτεραιοποιηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα. Γενικά θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά βάσης, η οποία βέβαια δεν γίνεται με τα δελτία τύπου και με τις επικοινωνιακές καμπάνιες. Γίνεται πρώτα μέσα στα γραφεία, αφού πάρουμε τα μέτρα, αφού προτεραιοποιήσουμε και μετά βγαίνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Και θα ήθελα να πω το εξής. Υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ, τα αντιπλημμυρικά, στην ομάδα των έργων αντιπλημμυρικά, και από όλο το ΕΣΠΑ 14-20 έχουμε μόνο ένα αντιπλημμυρικό του ποταμού Μέγα. Ένα άλλο αντιπλημμυρικό έργο. Υπάρχουν βέβαια έργα του Αυλού. Μιλάτε για όλη τη Θεσσαλία? Μιλάμε για όλη τη Θεσσαλία. Η Μαγνησία δεν έχει στο νέο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικά. Είχε στο προηγούμενο τα δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά, του Ξηριά και του Κραυσίδωνα, τα οποία ορίμασαν επί της τελευταίας νομαρχιακής αρχής και κοιτάξηκαν στο ΕΣΠΑ τότε. Και αν θυμάστε, έγιναν μετά από τη μεγάλη πλημμύρα της 1ης Δεκάτου του 2006.
Το κάναμε μεγάλες μελέτες. Άρα με συγχωρείτε, μου λέτε ότι είμαστε... Τα έργα του Κστηριά και του Κραυσίδωνα. Με συγχωρείτε, μου λέτε ότι είμαστε ανοχήρωτοι δηλαδή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπάρχει μια σοβαρή ορίμανση μελετών για τη Μαγνησία, θα πω πιο συγκεκριμένα. Πιστεύω και για τις άλλες περιοχές. Υπάρχουν όμως κάποιες για τους άλλους νομούς. Πάντως για τη Μαγνησία νομίζω ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί η περιοχή που πάσχει εκεί στο Χολόρεμα, γενικά το κομμάτι του Αλμυρού, εδώ, το οποίο επισημαίνει. Το Χολόρεμα, εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσαλίκη. Επίσης έχει γίνει μια εξαγγελία από την περιφέρεια για μια μελέτη στον Πάμισο, το λέω για την Καρδίτσα, μέχρι το Μουζάκι. Η μελέτη μόνο αξίας 900.000 ευρώ, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι έγινε αυτό. Λοιπόν, επομένως άμεσα πρέπει να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα φέρει κοντά στο τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και το Υπουργείο και την Περιφέρεια, γιατί η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για τα αντιπλημμυρικά, να σχεδιάσουμε άμεσα την επόμενη μέρα και να δούμε πόσα χρήματα μπορούμε να πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί αυτά τα φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται. Έτσι. Λοιπόν, και να μην είμαστε υποκριτές, δηλαδή, και κάθε φορά κλαίμε πάνω στις καταστροφές, στις λάσπες και στα ερείπια. Και επίσης να υπάρχει μια ηθική με την έννοια την πλατωνική στην πολιτική, όχι μόνο έργα που φαίνονται και στην επιφάνεια, γιατί ξέρετε κύριε Μαρέδη, τα αντιπλημμυρικά δεν είναι έργα που φαίνονται, ούτε είναι για κορδέλες, κάτω από το έδαφος είναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν φέρνουν ψήφους, ξέρετε. Δεν φέρνουν ψήφους, γιατί ουσιαστικά όταν γίνω σωστά, σταματούν την καταστροφή. Σωστά, οπότε σου λέει δεν έκανες τίποτα. Δεν επιβραβεύει κανένας για την καταστροφή ακριβώς, που δεν έγινε. Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα, όχι μόνο στη Θεσσαλία, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως και αυτοί που θέλουν να ασκήσουν εξουσία πρέπει να ξέρουν ότι είναι αυτή η μάνα που ψάχνει την κόρη της, αυτή η παπαδιά με τη μεγαλοσύνη της ψυχής της να μην προστατεύεται από κάποιους που ξέρουν. Γιατί ο κόσμος απλώς δεν ξέρει. Γι' αυτό εμπιστεύεται την τύχη και τη ζωή του στην πολιτική. Και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσαλίκη. Εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στον Δήμαρχο, στον Αλμυρό, στον κύριο Βαγγέλη Χατζηκυριάκο, ο οποίος είναι κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Μαρέδη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Δώστε μας την εικόνα τρεις μέρες μετά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην περιοχή σας, στο Δήμο σας, επλήγει σε πολύ μεγάλο βαθμό, άφησε πίσω λάσπη και συντρίμια. Πώς προχωράμε, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Κύριε Μαρέδη, ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο σε έναν Αλμυρό ο οποίος έχει ένα ήπιο κλίμα, δεν μας έχει συνηθίσει τα γεγονότα. Καταρχήν δεν είχαμε θύματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό γιατί πραγματικά κινδυνεύσαμε. Βλέπετε δύο ανθρώπους σε μια κήτη η οποία έχει γίνει 300 μέτρα και να είναι στη μέση αυτή, στα 150 μέτρα, και να έχουμε 12 ώρες να προσπαθούμε να τους βγάλουμε. Ναι. Αφού ανασάναμε και σώσαμε τις ζωές, ξημερώματα, τρέχαμε όλο το απόγευμα και το βράδυ και σε άλλα σημεία, ψηριά. Την επόμενη μέρα βάλαμε τις προτεραιότητες. Πρώτον έπρεπε μαζί με την περιφέρεια και σε συνεργασία, με άψογη συνεργασία θα έλεγα, καταφέραμε σήμερα να μην υπάρχει οικισμός που να μην είναι προσβάσιμος, που ήταν πολύ σημαντικό. Άρα έχουμε πρόσβαση σε όλους τους οικισμούς, σε όλα τα χωριά, έτσι, πλέον. Ναι, πλέον. Ωραία. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε το ρεύμα και την ίδρυυση. Σε πολλά σημεία που δεν είχαν πρόσβαση ούτε οι ΔΕΗ ούτε εμείς να μπορούμε να πάμε σε εκείνα τα σημεία, ναι, σιγά σιγά που καθίστανται και αυτά. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που δεν έχουν ρεύμα? Είναι περιοχές κυρίως που δεν έχουν νερό. Νερό. Έχουν μείνει δύο οικισμοί γιατί δεν μπορούμε να πάμε. Ποιοι είναι αυτοί οι οικισμοί? Είναι στο Αργυλοκόρι, Πέρδικα, ναι, και ο Αλμυρός. Στο Πέρδικα και στο Αργυλοκόρι έχουμε βυτεία και γεμίζουμε τις δεξαμενές. Ναι. Και μπορούν τουλάχιστον με φιδό κάτι και έχουν ενημερωθεί να έχουν τουλάχιστον στο σπίτι τους για τις οικονομικές τους ανάγκες το νερό που δεν είναι πόσιμο και τις πάμε και νερά εμφιαλωμένα. Στο Δε Αλμυρό είναι τραγική κατάσταση. Επιτάξαμε δύο γεωτρήσεις κατά μήκος του αγωγού πιο χαμηλά αγροτικές. Έχει νερό Αλμυρός εδώ και δύο μέρες, αλλά μη πόσιμο νερό.
Μήπως πρέπει να αποκαταστήσουμε. Δεν πίνεται το νερό στον Αλμυρό. Πότε βλέπετε ότι θα γίνει η αποκατάσταση, πότε θα μπορεί ο κόσμος να κάνει χρήση? Η αποκατάσταση ήδη από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές. Θέλει μεγάλα έργα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας πω ότι από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τα έργα της αποκατάστασης. Δεν ξέρω πώς θα πάει, δεν μπορώ να ξέρω ακόμα. Αλλά θα ξέρουμε όταν θα ξεκινήσουν και όταν θα δούμε το πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, ήδη σχεδιάζουμε, κάποιοι πήγαν με τα πόδια, καταγράφουν τις ζημιές. Θέλουμε ένα καινούργιο αγωγό, στάξεις των, μπορεί και των 3 και των 4 χιλιόμετρων. Και αποκατάσταση, γιατί ενώ ήταν 50 μέτρα μακριά από το ποτάμι η πηγή, τώρα βρίσκεται στη μέση, ναι, της κήτης. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο χάος, 300 μέτρα κήτη, ας πούμε. Χάθηκαν περιουσίες, χάθηκαν εκτάσεις αγροτικές, χωράφια τα οποία δεν υφίστανται πλέον, ή υπήρχαν χωράφια αγροτεμάχη και δεν υφίστανται. Οι αγρότες πάθαν μεγάλες καταστροφές και σπίτια και επιχειρηματίες. Και αποθήκες, γεωργικά μηχανήματα, νεκροτήσεις, γεωτρήσεις. Ήρθε ο κύριος Κρέκα στο σημείο, ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο, ήρθε και κλιμάκιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι ζητάτε τώρα εσείς, Δήμαρχε? Δηλαδή, λοιπόν, πρέπει να προγραμματίσετε την επόμενη μέρα στο Δήμο σας. Ναι, ναι, να σας πω τώρα. Και να πω και, και δύο άλλες υποδομές, τρεις του Δήμου βασικές. Είναι πέρα από το νεράκι που πρέπει να καταστραφούν άμεσα. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η αγροτική οδοποιία, να έχουν πρόσβαση οι αγρότες. Ναι. Μεγάλη ζημιά εκεί. Μεγάλη ζημιά. Στα βιβλιοστάσια τους και στα αγροτεμάχια τους, για να δουν και τι ζημιές έχουν για να τις δηλώσουν. Βέβαια. Ή όποια δεν πάθανε ζημιά, να πάνε να καλλιεργήσουν. Ήταν καιρός να κόψουν τα βαμπάκια, τα γαλαμπόκια, δεν έχουν πρόσβαση καμία. Όλες οι διαβάσεις των δύο χυμάρων ή οι γέφυρες, όχι μόνο του χολορέματος της παλιάς Εθνικής Οδού, αλλά και κατά μήκος που επικοινωνούσαν οι οικισμοί και προς τα αγροτεμάχια, δεν υφίστανται. Όλα θέλουν αποκατάσταση, τα οποία μιλάμε για δεκάδες. Ναι. Θα τα κάνουμε πρόχειρα πλέον, να υπάρχει προσπέλαση, αλλά με πρόχειρες διαδικασίες. Τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, η καταγραφή έχει βάθος 15 μέρες. Ναι, η καταγραφή έχει ξεκινήσει. Η καταγραφή έχει ξεκινήσει, δηλαδή μπορεί κάποιος... Ναι. Διαδικαστικά έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Ωραία, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις και απορίες που υπάρχουν ακόμα. Ναι. Νομίζω όταν θα γυρίσουν και τα κλιμάκια εδώ και στο Υπουργείο θα διευκρινιστούν αυτά. Εμείς δεχόμαστε τις αιτήσεις και από το ΕΛΓΑ, αλλά και από τους ιδιώτες είτε από τους επαγγελματίες. Ναι. Έχουν γίνει επιτροπές από την Κυριακή κιόλας και του Δήμου και της Περιφέρειας που είναι για τους επαγγελματίες. Μπορούν να έρθουν άνθρωποι να δηλώνουν στον Αλμυρό, στο Δήμο. Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις. Καλά είναι να έχουν κάποια φωτογραφία για να υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο. Μάλιστα. Μετά θα γίνουν και οι έλεγχοι επιτόπιοι όπου χρειάζεται. Μάλιστα. Ακόμα τώρα, προβλήματα που έχει ο Δήμος μας είναι το ελαστικό καταφύγιο εξαφανίστηκε. Ναι. Ο περιφερειακός δρόμος που είναι ανάμεσα από το ποτάμι του Ξηριά και τα σχολεία όλα που είναι παραταγμένα, ο μισός έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υφίσταται. Έχει γίνει κήτη 15 μέτρα βάθος. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο για εμάς. Και ένα πρόβλημα με τον αγωγό που ήταν κατά μήκος του ποταμού της αποχέτευσης του Δήμου, του βιολογικού καθαρισμού που έφτανε 5 χιλιόμετρα στη θάλασσα. Ψάχνουμε να το βρούμε κι αυτόν. Mm-hmm. Άρα σημαντικά ζητήματα υποδομών και δεν είναι για τις λεπτομέρειες, μικρά γεφυράκια, καλά, αυτά... μικρά αριάκια. Ναι, είναι τα μικρά. Είναι πολλά δηλαδή. Οι μικρές απώλειες. Είναι και όσο περνάνε οι μέρες, ανακαλύπτουμε κι άλλα. Βέβαια, ψυχραιμία, και οι δημότες του Αλμυρού αντέδρασαν και έχουν υπομονή με ψυχραιμία. Ελπίζω να ξεκινήσουμε, όχι αύριο, μεθαύριο, και την αγροτική ειδοποίηση, την αποκατάσταση, από την Ανάβρα μέχρι κάτω στην παραλία. Έχουν διαλυθεί το σύμπαν, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πάνε στα πλημμυριοστάσια τους. Τώρα, τι ζητήσατε από τον Υπουργό, τι ζητήσατε εσείς, Δήμαρχε? Λοιπόν, να σας πω, το ενδιαφέρον δεν είναι τι ζητήσαμε. Είδε την κατάσταση εκεί και το κλιμάκιο της κυβέρνησης και το κλιμάκιο της αντιπολίτευσης. Είδε, τους τα δείξατε όλα, τους πήγατε παντού, έτσι, έχουν εικόνα πια. Λοιπόν, να σας πω. Εμείς ζητάμε να αποκαταστρέφουν όλα. Αυτό δεν γίνεται, το γνωρίζουμε, είναι μια δύσκολη κατάσταση και η χώρα, ξέρουμε σε κατάσταση, να μην τα λέμε πολλές φορές. Να σας πω ότι θα έρθουν άμεσα, έχουν έρθει κιόλας.
Έχει έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Χθες το βράδυ και όλες 11 η ώρα έρθει η απόφαση, με το οποίο μπορούμε να αποκαταστήσουμε κατά προτεραιότητα και κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί για την αγροτική οδοπία και την κτηνοτροφία, ναι, που έχει διαλυθεί, και να αποκαταστήσουμε και την ίδρυψη, τις πηγές. Άρα 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο ήρθε ήδη για ίδρυψη και αγροτική οδοπία, να πηγαίνουν και οι άνθρωποι στα χτήματά, ναι, τους και στα μαντριά τους. Ναι, και περιμένουμε να κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο, ναι, 1 εκατομμύριο από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι, μάλιστα. Το οποίο είναι για οδοποιία, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το περιφερειακό και μένει, γιατί θέλει πολλά χρήματα, να δούμε τι θα κάνουμε, θέλει και ειδική μελέτη, για τον, δηλαδή λέω τα χοντρά, τα πολύ, πολύ επικίνδυνα κιόλας και πρέπει να γίνουν άμεσα. Μάλιστα. Είναι αγωγός από το εργοστάσιο του βιολογικού προς τη θάλασσα, τα 5 χιλιόμετρα. Να δούμε εκεί τι θα λύσει. Άρα αυτές είναι οι προτεραιότητες. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Το 1,5 εκατομμύριο ήρθε ήδη, περιμένετε το 1 εκατομμύριο τώρα για τα υπόλοιπα, έτσι. Μάλιστα. Βέβαια, αντέδρασαν άμεσα, μας δώσαν τα συγκεκριμένα λεφτά, όμως αυτά σας λέω ότι δεν φτάνουν ούτε για το 1/10 των καταστροφών, ναι, που είναι μια πρώτη βοήθεια για τα πολύ βασικά. Ναι, ναι, και άμεση κιόλας και βασική. Το Βεβαίως. Άμεσο είναι βασικό. Τώρα θα δούμε στο μέλλον τι άλλα θα ζητήσουμε. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι πολλές οι διευκολύνσεις. Ήδη σήμερα νομίζω δεν είναι, γιατί είμαι όλο έξω και μέσα στις σκέψεις. Δεν άκουσα τι είπε και ο Πρωθυπουργός στην Καρδίτσα. Ναι. Τι μίλησε, είμαστε σε σκέψεις. Πραγματικά ο κοροναϊός μας διευκόλυνε, γιατί γίνονται εύκολα πλέον οι τηλεδιασκέψεις και μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Υπουργό Υποδομών, με τον Υπουργό Υποδομών. Μάλιστα. Δηλαδή, μην έχουμε μια επικοινωνία σχεδόν καθημερινά, έχουμε συνεδριάσεις. Και αυτό είναι ένα καλό, είναι κοντά μας δηλαδή. Λοιπόν, Δήμαρχε. Μπορούν να ακούσουν κατευθείαν τους δημάρχους όλους μαζί. Πολύ καλό αυτό. Μια καλή παράμετρος μέσα στο κακό που προκάλεσαν και τα δύο. Λοιπόν, θα σας έχουμε κοντά μας στις επόμενες ημέρες. Να χαλαρώσετε κι εσείς λίγο. Ναι. Ναι, να πω κάτι, παρακαλώ, το οποίο δεν είναι της ώρας όμως και το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή βλέπετε πώς έχει αλλάξει η ζωή και ευθύνη έχουμε εμείς. Από τη μια η κοροναϊή και λοιπά έχουν αλλάξει τη ζωή μας, και από την άλλη το κλιματικά, αυτά τα έντονα φαινόμενα που φταίμε πάλι εμείς για την κλιματική αλλαγή. Είναι ζητήματα σύγχρονα, βασικά, ναι, που πρέπει να δώσουμε μεγάλη θέλει και κανένα, θέλει και κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Θέλει και κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Ναι, ναι. Να δούμε τις υποδομές μας που δεν μπορέσαμε ακόμα τόσα πακέτα να τις υλοποιήσουμε. Γιατί δεν φαίνονται, δεν φέρουν ψήφους, αλλά θέλει και χτυπάνε το καμπανάκι σε όλους, έτσι, για τα αντιπλημμυρικά. Ευχαριστούμε όλοι πάρα μας, πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τα κρούσματα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν νέα κρούσματα κορονοϊού για την Θεσσαλία. Η Ελένη Καραγιάννη είναι μαζί μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, Ελένη μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ναι, μόλις ήρθαν τα... Τι έχουμε, καλή εικόνα? Η ενημέρωση... Στη Μαγνησία, ναι, είναι καλή η εικόνα, και στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Έχουμε 9 νέα κρούσματα στην περιοχή των Τρικάλων. Εξακολουθούν και... τα Τρίκαλα και δίνουν πολλά κρούσματα. 9 λοιπόν καινούργια για το τελευταίο 24ωρο. Ναι, δίνουν συνεχώς τις τελευταίες μέρες. 8, 9 εκεί. Τα 8 αποτελούν επαφές κρούσματων. Μάλιστα. Και το 1 εξετάστηκε σε δυτικό εργαστήριο κατόπιν της συμπτωματολογίας. Είχε συμπτώματα, πήγε στο εργαστήριο, ναι, είναι θετικό. Και στην περιοχή της Λάρισας, mm-hmm, από τα 7 κρούσματα, τα 3 αποτελούν επαφές κρούσματος. Mm-hmm. Τα 2 προέρχονται από τη δομή προσφύγων και μεταναστών στο Κουτσόχερο. Mm-hmm. Και τα 2 μετά από συμπτωματολογία εξετάστηκαν σε... Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άρα έχουμε 9 στα Τρίκαλα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Στη Λάρισα πόσα έχουμε? 7. 7 στη Λάρισα. Καρδίτσα, Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν κρούσματα δεν σε Καρδίτσα και Μαγνησία. Άρα καλή εικόνα σε Καρδίτσα και Μαγνησία. Δεν είναι πολύ καλή Καρδίτσα, σε Τρίκαλα και Λάρισα. Είναι αρκετά, ναι, τα κρούσματα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Θα τη δούμε σε λίγο ξανά την Ελένη Καραγιάννη. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Γιουρμετάκη για να σχολιάσουμε τη σημερινή επικαιρότητα και βεβαίως... Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν σε όλους μας.
Λοιπόν, το θέμα της ημέρας και δεν είναι μόνο της σημερινής, είναι νομίζω πέρα φυσικά από τις καταστροφές που είδαμε και τα συζητούσαμε τις προηγούμενες ώρες, είναι ο κορονοϊός, είναι οι μάσκες, είναι ο πόλεμος μεταξύ μασκοφόρων και αρνητών της μάσκας και είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που λέει θα διώκονται πλέον όσοι αρνούνται να φορέσουν μάσκα. Απλά πράγματα, να προχωράμε παρακάτω, λέει ο εισαγγελέας. Καιρός δεν ήταν. Νομίζω καιρός ήταν. Δηλαδή, και εγώ μπορεί να έχω την άποψη ότι δεν βλάπτει το να οδηγώ χωρίς να σταματάω στο κόκκινο φαναρί. Ναι. Αλλά δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα, θα μας σκοτώσεις. Είναι θέμα, ναι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί αν δεν σκοτωθείς, είναι και δικό σου δικαίωμα. Υπόψη και τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή ακριβώς κάποια στιγμή η επίκληση της ατομικής ευθύνης ήρθε στην ουσία να δικαιώσει τους Πόντιους Πιλάτους, εκείνους οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε «Δεν βαριέσαι, αυτός δεν πιστεύει». Ναι. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο, να πλακώνεται κόσμο στα λεωφορεία με ανθρώπους οι οποίοι αρνούνταν να φορέσουν τη μάσκα, παραβλέποντας το γεγονός ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους διπλανούς τους, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δράσει η πολιτεία. Είχαμε σήμερα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν έχεις δει ένα βίντεο, το που αστυνομικοί κατέβασαν από λεωφορείο έναν άνδρα ο οποίος αρνούνταν να συμμορφωθεί, αρνούνταν να φορέσει μάσκα και έλεγε ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, δεν με αγγίζει τίποτα, μου είπε ο Θεός να μην βάλω μάσκα. Ναι, εντάξει. Αν πιστεύει στο Θεό και του είπε τέτοιο πράγμα ο Θεός, υπάρχουν και τα ψυχιατρία. Διότι ο άνθρωπος που μιλάει με τον Θεό δεν στέκεται στα καλά του. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι αρμοδιότητα της τροχέας ούτε της αστυνομίας. Είναι άλλου αρμοδιότητα. Για σκέψου τα καλά, καθούμενα τώρα να σου πω εγώ ότι χτες μίλαγα με τον Καστοριάδη ή να σου πω ότι χτες το βράδυ μίλαγα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα πεις ότι δεν στέκω καλά. Τώρα, ούτε για... αυτός που μιλάει με τον Θεό στέκει καλά. Συγχωρείς, αλλά για να κάνω και λίγο χιούμορ, υπήρξε και πρωθυπουργός της χώρας που μίλησε με τον Θεό. Δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, είναι γνωστό. Είναι μια πολύ γνωστή ατάκα, την οποία έχει πει ο ίδιος. Δηλαδή, ότι συμβουλεύτηκε το Θεό, μίλησε με το Θεό και του είπε να πάει σε εκλογές. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Θέλω να πω τώρα ότι έχει αναπτυχθεί πολύ, την τελευταία φορά που τα είπαμε εδώ στην εκπομπή, έχει αναπτυχθεί πολύ αυτό το κίνημα αρνητών του κορονοϊού. Το κίνημα αρνητών όχι μόνο της μάσκας, όλων των μέτρων και των αποστάσεων και των lockdown. Πώς πιστεύεις ότι, και αυτό βέβαια, σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ να πούμε τα κοινωνικά δίκτυα. Το Facebook, το Twitter, έτσι, όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν συμβάλει πολύ σε αυτό. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι της κοινής γνώμης, διότι και οι διχογνωμίες των επιστημόνων ρίχνουν λάδι στη φωτιά πολλές φορές. Δηλαδή, έχουν και επιχειρήματα οι άνθρωποι αυτοί και λένε, κοίτα τι έλεγες τότε, κοίτα τι λες σήμερα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια που κάποιοι θεωρούν ότι δεν έγινε ποτέ το Πολυτεχνείο στην Ελλάδα. Ναι. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δεν έγινε ποτέ το Ολοκαύτωμα. Κάποιοι στην Αμερική πιστεύουν ότι δεν πέθανε ο Elvis Presley. Κάνω λάθος? Όχι, υπάρχουν πολλοί. Ωραία. Αυτά τώρα μπαίνουν σε συζήτηση. Ναι. Αν εγώ αρχίσω αύριο να πιστεύω ότι αυτό που είναι απέναντι την παραλία του Βόλου δεν είναι θάλασσα, αλλά είναι εμφιαλωμένο νερό, θα κάνουμε debate να δούμε ποιανού η άποψη είναι πιο ικανή να πείσει τον άλλον. Φαντάζομαι πως όχι. Εντάξει. Αλλά θέλω να δούμε και να εξετάσουμε γιατί αυτό το κείμενο είναι τόσο μεγάλο των ανθρώπων. Δηλαδή είναι πραγματικά. Γιατί... και έχει μετρηθεί κιόλας αυτό σε μια τελευταία δημοσκόπηση. Είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος από τι ακριβώς. Για ποιο πράγμα ανησυχεί, τι πιστεύει, τι νομίζει, είναι συνωμοσιολόγοι όλοι αυτοί. Δεν έχω γνώσεις για να αναλύσω το φαινόμενο. Υπάρχουν πάντως από αυτούς που βλέπω δίπλα μου κάποιοι οι οποίοι εμάς μας θεωρούν πρόβατα, μας θεωρούν ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι ακολουθούμε την αγέλη και δεν βάζουμε το νιονιό μας να δουλέψει λίγο παραπάνω για να αμφισβητήσει αυτό που μας λένε. Και αυτοί είναι τόσο έξυπνοι που ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς. Έχουν δηλαδή έναν ανιχνευτή στο μυαλό, τσιπάκι να το πω τώρα πριν το βάλουν άλλοι, ο οποίος ψάχνει και βρίσκει τα κενά στην επιχειρηματολογία, την ισχύουσα, την κυρίαρχη. Ναι. Αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ίσχυε και την εποχή που κάποιοι αρνούνταν να κάνουν το εμβόλιο για χιλιάδες λόγους. Ναι. Εντάξει, είναι στην ιστορία της ανθρωπότητας, η συνωμοσιολογία πάντα υπήρχε. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν η δυνατότητα του οποιοδήποτε συνωμοσιολόγου να εκθέτει τα επιχειρήματά του, να δημιουργεί ένα πλήθος
στο Facebook ή στα social media, και πλέον αυτό το πλήθος να είναι ικανό πλέον εκ του μεγέθους του. Έτσι. Να προκαλεί το ενδιαφέρον και των υπολείπων, ή εν πάση περιπτώσει να κοντράρεται με τη γνώμη των υπολείπων. Διότι σου λέει δεν μπορεί τόσοι πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν αυτό και να είναι χαζοί, και δεν μπορεί να είναι χαζοί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στη Γαλλία κλπ. Άρα κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown το φοβάσαι? Δηλαδή θα αντέξει η οικονομία? Νομίζω ότι ακούστηκε σήμερα. Ο κύριος Σύψας είπε ότι είμαστε ένα βήμα πρώτου ενός νέου lockdown. Και ο κύριος Σταϊκούρας προχώρησε λίγο περισσότερο. Είπε ότι η οικονομία αντέχει ένα νέο lockdown. Που σημαίνει ότι στις σκέψεις κάποιων είναι και το lockdown. Βέβαια, ίσως σε όχι αυτή η μορφή που το είδαμε τον Μάρτιο, ίσως σε περιορισμένα, σε 15 μέρα. Αυτό, τοπικά, ίσως, Δημήτρη, δεν μπορούμε να το πούμε εσύ και εγώ. Προφανώς. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να το πει ούτε καν η κυβέρνηση. Διότι η ανακοίνωση λέει ότι έχουμε 2 εκατομμύρια κρούσματα σε μια εβδομάδα παγκοσμίως. Ήδη στη Βρετανία, που ήταν οι πρώτοι οι οποίοι δεν φορούσαν μάσκες και είχαν κάνει σημαία την αντίσταση απέναντι σε αυτό που έκανε ο υπόλοιπος κόσμος, εξετάζουν νέα μέτρα από σήμερα, κλείνουν οι pubs στις 10 η ώρα, ναι. Στις κηδείες 30 άτομα, στους γάμους 10 άτομα. Σωστά. Και προβλέπουν πιθανότητα 200 θανάτων ημερησίως εάν τα κρούσματα φτάνουν στις 5, αν θυμάμαι καλά, ή στις 10.000, δεν θυμάμαι, ναι. Τώρα, πριν από λίγο έβλεπα τις σχετικές ειδήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αν λοιπόν βρεθείς σε τέτοια μεγέθη, είναι προφανές και είσαι κυβέρνηση, θα κληθείς να επιλέξεις ανάμεσα στις ανθρώπινες ζωές και στην οικονομία. Εάν ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζώων είναι τόσο μεγάλος, έχω την αίσθηση ότι δεν ισχύουν οι προηγούμενες δηλώσεις. Τα πράγματα επανεξετάζονται από την αρχή. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο σου για τις καταστροφές που έγιναν σε Καρδίτσα, Φάρσαλα, Μαγνησία, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναζητήσουμε όχι ευθύνες για να κατηγορήσουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, ξέρω εγώ, τον ομάρχη, δεν ξέρω ποιον άλλον, αλλά για να δούμε πώς δεν θα επαναληφθούν τα φαινόμενα αυτά. Ναι, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτοκριτική δημοσιογράφη. Το λέω γιατί θυμάμαι ότι είχα βρεθεί με μια συντροφιά δημοσιογράφων, 15 άτομα, σε μια ταβέρνα της Πλάκας στην Αθήνα, ναι. Πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, όταν είχε αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όχι πρωθυπουργός ακόμα, λίγο μετά το 2004, ναι. Και εκεί στη συζήτηση ο Γιώργος, ο οποίος έχει και μια κουλτούρα μη ελληνική, άρχισε να μας μιλάει για την κλιματική αλλαγή. Σκουντιόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε, τι είναι αυτά που λέει τώρα ο άνθρωπος. Περίπου τον αντιμετωπίζαμε σαν ούφο. Ναι. Ήταν τα γνωστά κλισέ. Ναι. Με τόση ανεργία, με τόσα προβλήματα στην οικονομία. Τι να τα κάνει τα διπλημμυρικά. Κάθεται και μας λέει για την κλιματική αλλαγή. Ναι. Δεν το λέω για να δικαιώσω τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα προβληματισμό πολύ νωρίς, ο οποίος στην Ελλάδα έγινε δεκτός, όπως κάθε προβληματισμός που αφορά το μέλλον, με αφορισμούς. Με το τι να μας πει τώρα, ήρθε ο τύπος ο οποίος διαβάζει Financial Times και όχι τον ελληνικό τύπο για να μας μιλήσει για την κλιματική αλλαγή, ενώ εδώ έχουμε την ανεργία, έχουμε την οικονομία, έχουμε τη λιτότητα και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν ακούγαμε, είχαμε κλειστά αυτιά και ο υπόλοιπος κόσμος άκουγε. Βλέπαμε στην τηλεόραση τέτοια φαινόμενα μέχρι τώρα. Ενώ προειδοποιούσαν οι οργανισμοί που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή για φαινόμενα εφιαλτικά. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, τον Ζήση τον Αργυρόπουλο, ο οποίος έχει εντρυφήσει σε αυτό το θέμα και μας έκανε κοινωνούς πολύ νωρίς, πολύ πριν μιλήσουν οι υπόλοιποι, για τα της κλιματικής αλλαγής. Και μαθαίναμε ότι από τη δεκαετία του 50 και μετά, από το 2050 και μετά, τα πράγματα θα είναι πολύ εφιαλτικά, δηλαδή θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα που θα διαρκούν λίγο και θα έχουν καταστροφικές συνέπειες. Και αυτό το βιώνουμε ήδη. Αυτά που βλέπαμε κάποτε στην τηλεόραση δηλαδή, περιγράφονται. Και ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Περιγράφεται μάλιστα εφιαλτικά η μετακίνηση των πληθυσμών.
εξαιτίας των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής. Και όταν αυτό το θέμα έρχεται ως follow-up στη συζήτηση για το μεταναστευτικό, εμείς πάλι το προσπερνάμε και κάνουμε σαν να μην μας αφορά. Νομίζω ότι είναι η ατζέντα της επικαιρότητας. Είναι, νομίζω, το υπαριθμόν ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Αλλά εμείς ακόμα εξακολουθούμε να μιλάμε με όρους του παρελθόντος. Να λέμε, δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει πριν από 10 χρόνια ένα αντιπλημμυρικό έργο ή πριν από 3 χρόνια ένα αντιπλημμυρικό έργο, που δεν λέω, χρήσιμα είναι, αλλά νομίζω ότι θέλει μια άλλη θεώρηση το θέμα της κλιματικής αλλαγής, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε, παρά το γεγονός ότι μετράμε νεκρούς, όχι τώρα, φέτος, μετράμε πολλούς νεκρούς και αναφέρουμε στο Μάτι, αναφέρουμε στη Μάνδρα, της Αττικής και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ακούμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι έριξε τόσο νερό όσο συνήθως έριχνε σε 2 χρόνια. Και αυτό δεν το μεταφράζουμε σε μια νέα κατάσταση που αφορά τη ζωή όλων μας και που έρχεται με την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα μας αναγκάσει πάντως η φύση να το συζητήσουμε, θέλοντας και εμείς. Και ήδη μας αναγκάζει. Ευχαριστώ θερμά, Ανδρέα Γιουρμετάκη. Καλό σου απόγευμα. Γεια και χαρά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τον τουρισμό και να μιλήσουμε για τον εσωτερικό τουρισμό και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ο κύριος Νίκος Βυσβίκης είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα πάω να τον καλησπερίσω. Γεια σας, κύριε Βυσβίκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Για να δούμε, να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό των πραγμάτων για το καλοκαίρι. Δηλαδή, πληρότητες πλοίων, νησιά Βορείων Σποράδων, Μαγνησία. Τι έγινε, πώς πήγανε? Καταρχήν, να πούμε λίγο για τη Μαγνησία. Η Μαγνησία, οι κάτοικοι της Μαγνησίας είχαν τη χαρά να την απολαύσουν. Ναι, εμείς ήμασταν εδώ γύρω. Έτσι. Ναι. Βεβαίως υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι. Τα προηγούμενα χρόνια τα καταλάβαναν τα τουριστικά μέρη της Μαγνησίας οι ξένοι, ίσως γιατί πλήρωναν και περισσότερο. Εμείς, αρκετοί από εμάς, φεύγαμε μακρύτερα γιατί είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την υπόλοιπη Ελλάδα για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Και βέβαια, ενώ φέτος συνέβη το αντίθετο. Ο κόσμος δεν έφυγε για προφανείς λόγους, τόσο για τους λόγους του COVID, αλλά και κυρίως και για οικονομικούς λόγους. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό είδαμε ότι τα νησιά, η Σκιάθος και η Σκόπελος, είχαν μία μεγάλη πτώση, αλλά και στους Έλληνες, και παρότι το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία ήταν πάνθυνα φέτος. Γιατί? Γιατί μεσολαβούσε το θαλάσσιο κόστος, η θαλάσσια μεταφορά. Που είναι ακριβή, παραμένει ακριβή. Παραμένει ακριβή, έτσι. Ναι. Έτσι λοιπόν αιτιολογείται το γιατί οι Έλληνες δεν πήγαν στα νησιά. Και θα φέρω και ένα αντίθετο παράδειγμα, mm-hmm. όπου η Σκύρος, που είχε εισιτήριο μόνο 17-18 ευρώ, mm-hmm. ήταν γεμάτη, υπερπλήρης, από Έλληνες. Επειδή είχε χαμηλό εισιτήριο. Χαμηλό εισιτήριο σε σχέση και με τα Κλαδονίσια και με τα Δωδεκάνησια και με όλα τα άλλα τα νησιά. Μιλάω πάντα για τον Αθηναίο, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Γιατί αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι λοιπόν κύλησε το καλοκαίρι, αλλά βέβαια έχουμε και ένα άλλο χειρότερο να αναφέρουμε, ότι και παντού στην οικονομία υπάρχει μέρα που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν βγήκαμε από το lockdown τον Ιούνιο μήνα και τον Ιούλιο ψαχνόμασταν, θα πάμε, δεν θα πάμε, ποιοι είναι οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι κλπ. Ο Αύγουστος δεν αρκεί. Όσο και καλός, και ήταν καλός ο Αύγουστος, δεν μπορούσε να καλύψει, ναι, δεν μπορούσε να καλύψει τον Ιούνιο τώρα, και τον Ιούλιο. Πάμε στο μέλλον, δηλαδή. Τι θα γίνει το φθινόπωρο, τι θα γίνει το χειμώνα. Έχουμε ένα πύλιο το οποίο δουλεύει το χειμώνα παραδοσιακά και φυσικά άλλοι προορισμοί στην περιοχή μας. Θα δουλέψουν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τις μετακινήσεις. Πείτε μου πόσο θα σταθούν τροχοπέδι για να δουλέψει το κομμάτι του τουρισμού τον επόμενο χειμώνα. Μου δίνετε μία πάσα για να απαντήσω σε ένα ευρύτερο τομέα που αφορά τους τηλεθεατές σας, ναι. τηλεθεατές μας, ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι, θέλουν να κάνουν ταξίδια και είναι πολλοί από αυτούς, ναι. υπάρχουν πολλοί, και δεν μπορούν, φοβούνται, δεν ξέρουν τι συμβαίνει, τι να συμβεί. Ναι. Δεδομένου ότι και το κράτος όλα τα χρόνια ασχολούνταν κυρίως με τον εισερχόμενο τουρισμό, τουλάχιστον η εθνοκεντρική εικόνα που είχαμε πάντα ήταν πόσοι ξένοι ήρθαν, πόσοι ξένοι δεν ήρθαν, ποτέ όμως δεν μιλούσαν για τον εσωτερικό τουρισμό, για τα ξενοδοχεία της περιφέρειας, αυτά τα οποία χυμάζουν κυριολεκτικά και μεταφορικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα και βεβαίως και τα τουριστικά γραφεία που μεταφέρουν αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα πω τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Εδώ θα κάνω και μια αναφορά σε ό,τι αφορά το μεταφορικό μέσο, το λεωφορείο. Υπόθηκαν πάρα πολλά για το αεροπλάνο, γεμάτα τα αεροπλάνα. Υπόθηκαν πάρα πολλά για τα καράβια με το 70%.
δεν υπόθηκε τίποτα παρά μόνο μία ψυχρή αναφορά, 33 άτομα ένα λεωφορείο. Το 33 άτομα, εμένα τουλάχιστον δεν μου δίνει τη δυνατότητα, τη σχέση του 1,5 μέτρου. Ναι. Εγώ σας έχω υποδείξει ένα σχέδιο μικρό. Ναι, είναι ένα σχέδιο εδώ για να καταλάβουμε, δεν φαίνεται καλά, πώς αντιστοιχούν οι θέσεις στα λεωφορεία. Μία ανά δύο θέσεις, έτσι καλύπτεται. Έτσι. Μία ανά δύο θέσεις. Έχω λοιπόν δύο σκαρυφήματα που τα έχω δώσει, εγώ δεν τα έχω αφήσει εδώ στο πάνελ, τα οποία έχουν να κάνουν με μεμονωμένα άτομα τα οποία πηγαίνουν χιαστή και σε ένα ζιγ-ζακ, έτσι ώστε από διάδα σε διάδα να υπάρχει η απόσταση του 1,5 μέτρου ασφάλεια. Αυτό όμως δεν προβλέπει 32 άτομα, αλλά προβλέπει 25. Καλύτερα 25 και μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι. Και βεβαίως όταν υπάρχουν οικογένειες των δύο ατόμων, πάλι αυτό το ανά δύο. Mm-hmm. Έτσι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να έχουμε αυτή την ασφάλεια. Γιατί πώς ακούγεται λίγο οξύμορο. Ναι, με τα καράβια αλλά ταξιδεύουμε. Λέμε τα αεροπλάνα, τα λεωφορεία δεν ταξιδεύει κανένα. Πότε θα ταξιδέψουν? Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα, και αυτό οφείλεται σε έναν δικό μας άνθρωπο που έχουμε την τύχη να τον έχουμε εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας. Και είμαι πολίτης ενεργός, δεν έχω να πω τίποτα, τιμώ όλους τους πολιτικούς. Ναι. Αυτός είναι ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Τον έχω σε λίγο, εδώ θα είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, θα πείτε πω δύο-τρία πράγματα για τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Όταν, λοιπόν, θα πει ο ίδιος, το θέμα είναι να πείτε πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Όχι, θέλω να το πω, γιατί παρακαλώ. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βάουτσερ, γιατί ήταν ένα κίνητρο για να ταξιδέψουν, θα ξεκινήσει από τα τουριστικά γραφεία, τα τότε εργαλεία που υπήρχαν δεν ήταν κατάλληλα και δεν προλάβαινε να τα αλλάξουν, δεδομένου ότι και δεν χρησιμοποιήθηκαν, αν εξαιρέσουμε μόνο το βάουτσερ. Γιατί υπήρχε ο αγροτουρισμός, ο κοινωνικός τουρισμός. Αυτά δεν ακουμπούσαν στο ταξιδιωτικό γραφείο, δεν ήταν εύκολα, δεν ήταν χρηστικά για τον χρήστη αυτόν που ήταν να ταξιδέψει. Και γιατί απλούστατα δεν υπήρχε αυτή η πολυμέρεια, δηλαδή πήγαινε μόνο στο ξενοδοχείο. Του λέει θα πας 6 μέρες. Μα δεν θέλω να πάω 6 μέρες στο ξενοδοχείο. Άμα θες κοινωνικό τουρισμό, 6 μέρες. Και τι να κάνω 6 νύχτες. Έρχεται λοιπόν τώρα, είναι τιμή μου που βλέπω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος τον κράτησε το λόγο του, που όταν συζητήσαμε στην αρχή του καλοκαιριού και είπαμε πριν να γίνει διασπορά στις παροχές, διασπορά του χρήματος και διασπορά σε αυτούς που πουλάνε τουρισμό. Έγινε. Τα λεωφορεία, βεβαίως. Ναι. Επικαλούμε το Tax Haven για εσάς τους τηλεθεατές να μπείτε μέσα να δείτε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε πρόγραμμα τουρισμός για όλους μέσω των τουριστικών γραφείων. Έτσι, λοιπόν, αυτό δίνει σε εσάς μια ανάσα τώρα στα τουριστικά. Όχι μόνο αυτό, γινόμαστε κοινωνοί, αρρωγοί, ενδιάμεση, αλλιώς δεν θα είχαμε και λόγο ύπαρξης. Εντάξει, αυτό λέω, γίνεστε, σας συμφέρει αυτό. Καλά, και έρχεται λοιπόν αυτό το στοιχείο, το οποίο βεβαίως ξέρω ότι είναι παιδί του ανθρώπου που συζητήσαμε, που λέει ότι θα πηγαίνει ο ενδιαφερόμενος, θα έρθει και στο συγκεκριμένο γραφείο και το συγκεκριμένο γραφείο τα χρήματα που θα παίρνει αυτά τα κρατικά θα κάνει διασπορά σε λεωφορεία, αεροπλάνα, καράβια, ξενοδοχεία. Και αυτή είναι η φιλοσοφία της οικονομίας. Άρα θα δουλέψει η οικονομία, η τουριστική οικονομία, το χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνα του 2020. Θα δουλέψει, πιστεύω, σιγά σιγά πρέπει να γίνει η αρχή, σιγά-σιγά. Γιατί εδώ που τα λέμε, κρατάει και τις διασφαλίσεις. Θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, τι σας λένε εσάς? Βεβαίως και θα ανοίξουν. Δηλαδή στο πήλιο, τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν? Δεν έχουν επιλογή να μην ανοίξουν. Δεν έχουν επιλογή. Αν μη τι άλλο παρά να ανοίξουν το Σαββατοκύριακο, θα δουλέψουν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και πρέπει. Εδώ έχουμε να κάνουμε τον ψυχισμό και την ψυχολογία του αυτού που θέλει να ταξιδέψει. Εγώ τουλάχιστον δεν βγήκα ποτέ το καλοκαίρι, τουλάχιστον στον κόσμο που συγχρονιζόμουν, να τους μιλήσω, γιατί δεν ήξερα πώς κινείται όλο αυτό το φάσμα. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση, δεν θα έχουμε lockdown, δεν θα έχουμε τώρα, κρούσματα ακριβώς. Πολλά. Αλλά όταν έχουμε μία πεπατημένη, αυτή την ίδια πεπατημένη του καλοκαιριού, προτρέπω να ταξιδέψουμε. Ωραία. Βεβαίως να κρατήσουμε τα όρια αυτά που είπαμε. Βεβαίως όχι με πολλή ώρα ταξίδια, γιατί και αυτό υπάρχει κούραση μέσα για μας. Εδώ γύρω νομίζω έχουμε εξαιρετική. Άρα λοιπόν και περιοχή. Θέλω να πω ότι να σε αποφύγουν τα άλλα προγράμματα τα οποία είχαν να κάνουν με ΟΠΕΚΑ, με κοινωνικό τουρισμό κλπ. Γιατί εμείς οι ίδιοι οι πράκτορες δεν μπορούμε να τα υπερασπιστούμε, γιατί είναι πολύ δυσχεροί στην χρήση τους. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βυσβήκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Στο επανειδήν. Γεια και χαρά. Πάμε στην Ελένη Καραγιάννη να μας δώσει νέες ειδήσεις. Ελένη, ξανά εδώ. Να πούμε πάλι, γιατί αναστατώθηκε μια ολόκληρη γειτονιά στο Βόλο σήμερα. Ναι, αναστατώθηκε από μια κυρία 70 ετών που βγήκε στο μπαλκόνι της με ένα μωρό. Ένα μωρό, παιδί. Με ένα μωρό,
Ακριβώς δεν γνωρίζουμε αν ήταν γονάκι της. Ναι, κάτι, δεν έχει διευκρινιστεί. Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί. Η γυναίκα τώρα τι έκανε, ζητούσε βοήθεια. Ζητούσε βοήθεια. Ναι. Ζητούσε βοήθεια. Οι συγγενείς της κάλεσαν βοήθεια, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Ναι. Γιατί τελικά άνοιξαν την πόρτα, την καθησύχασαν και όλα τελείωσαν. Η γειτονιά απλώς αναστατώθηκε ιδιαίτερα. Μάλιστα. Ναι, καλά. Ήταν στην οδό Αχιλοπούλου και Μακρινίτσης. Μάλιστα. Στο σπίτι της, ναι, στο μπαλκόνι. Λοιπόν, αφού όλα καλά στο τέλος, τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε τώρα σε μια κόντρα που έχει προκύψει μεταξύ του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκανε κάποιες δηλώσεις για τις καταλήψεις και ουσιαστικά έκανε λόγο για το τι πρέπει να κάνουν και οι γονείς με τα παιδιά τους που συμμετέχουν στις καταλήψεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, εδώ σε επίπεδο Βόλου, σε επίπεδο Μαγνησίας, αντέδρασε και ουσιαστικά του λέει να μην κάνει νουθεσίες. Έτσι ακριβώς. Αντέδρασε στις δηλώσεις του κυρίου Σταχταία ότι αποτελούν κίνδυνο η κινητοποίηση των μαθητών. Τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή είδαμε πριν εικόνες, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον οι μαθητές και χωρίς μάσκα. Εδώ είναι οι εικόνες και θα δούμε πιθανά και το πλάνο στο οποίο αναφέρομαι. Δεν έχει δηλαδή και άδικο ο Σταχταίας όταν λέει ότι αποτελούν ένα κίνδυνο, φυσικά, διότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Τι λέει το Κομμουνιστικό Όταν Κόμμα, λοιπόν, εξέδωσε μια ανακοίνωση. Τα μέτρα και δεν φορούν μάσκες, τα παιδιά είναι πολύ εύκολο. Δεν τηρούνται τα μέτρα στις καταλήψεις πάντως. Έτσι θα το δούμε σε λίγο, δεν τηρούνται. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, στην ότι ο κύριος Σταχταίας έχει αναλάβει ρόλο εισαγγελέα για να καλύψει τα εγκληματικά κενά και τις ελλείψεις στα σχολεία. Μάλιστα. Δηλώνει από την πλευρά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ότι πρέπει να σταματήσει να νουθετεί και τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους. Μάλιστα. Ωραία. Από και τι δηλώσεις αυτές είναι αντιπαιδαγωγικές, απαράδεκτες και, δεν, και θεωρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι θα τέριαζαν σε ένα εκπρόσωπο κυβέρνησης. Μάλιστα. Δηλαδή αμέσως πλην σαφώς τον λέει, χαρακτηρίζει και λειτουργεί εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Εδώ είναι ο κύριος Σταχταίας. Τώρα, είπες εισαγγελέα, ότι κάνει τον εισαγγελέα το κουκουέ, το λέει δηλαδή, όχι εσύ, εσύ μας το μεταφέρεις, αλλά υπάρχει και μία απατεώνυσα η οποία κάνει την εισαγγελέα του Βόλου προκειμένου να αποσπάσει χρήματα. Κάνει την εισαγγελέα του Βόλου και προσπαθεί να πείσει οι οικογένειες ότι βοηθάει άλλες οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Είναι και φιλές, έχει μια συγκεκριμένη ιστορία που διηγείται, αλλά όπως φαίνεται από τις έρευνες, στόχος της είναι οι παπάδες. Ναι, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαπάτησε έναν 42χρονο ιερέα, από τον οποίο κατάφερε να πάρει 250 ευρώ, ναι, ναι, 250 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Θα πει κανείς, εντάξει, 250 δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Ναι, ναι, αλλά από ό,τι μου έλεγες και πριν που είμαι στο στούντιο, είχε εξαπατήσει και άλλους κληρικούς. Δηλαδή το είχε και άλλους συνήθεια. Κληρικούς, και αυτό προκύπτει από έρευνα, από έρευνες που κάνει η ασφάλεια. Η φερόμενη ως απατεώνας αναζητείται, αλλά όπως προκύπτει από έρευνα και από το τηλέφωνο με το οποίο καλούσε τα θύματά της, ναι, και το συγκεκριμένο ιερέα, ανήκει σε ένα 42χρονο, ο οποίος ζει στην Αθήνα και ο οποίος και εναντίον του οποίου έχουν σχηματιστεί πολλές δικογραφίες για ανάλογες περιπτώσεις σε βάρος ιερέων. Βρήκε ένα κόλπο αυτός τώρα, προφανώς. Έχει βάλει και ένα δικό του άνθρωπο και κάνουν τη δουλειά. 250 από εδώ, 300 από τον άλλον. Βγάζουν μεροκάματο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και, τα υπόλοιπα και εγώ στις 6, σε ευχαριστώ. Θα θέλω να σου μεταφέρω, όπως με σταματάνε τηλεθεατές σου στον δρόμο και μου λένε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν χρόνο. Έχουν ήδη δημιουργήσει χρόνο στην καθημερινότητά τους για να βλέπουν το συμβαίνει τώρα 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα. Να σε καλά στις 6 τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Εδώ είναι στη σύνδεσή μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Γεια σας, κύριε Τριαντόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή αρχή να είστε της σεζόν και εκπομπής σας. Να είστε καλά. Τώρα, συναντιόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και για τον τόπο σας, την ιδιαίτερη σας πατρίδα, εκεί την Ανχίαλο, κάτω τον Αλμυρό, τα Φάρσαλα, την Καρδίτσα, με πολλές καταστροφές. Σήμερα ήσασταν εκεί και με τον Πρωθυπουργό, στην Καρδίτσα. Θέλω να δούμε τι μέτρα προτείνει η κυβέρνηση και τι μέτρα θα λάβει για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Εσείς πήγατε εκεί στις περιοχές, σχεδόν σε όλες τις περιοχές, τα είδατε με τα μάτια σας για να έχετε γνώση και ξέρετε τι ακριβώς έγινε και στον Αλμυρό και στην Ανχίαλο και στα Φάρσαλα και στην Καρδίτσα.
Ακριβώς, τώρα πριν από λίγο γυρίσαμε από την Καρδίτσα, όπου ο Πρωθυπουργός μαζί με ένα κλιμάκιο υπουργών και συναδέλφων γενικών γραμματέων αρμόδιων για όλα αυτά τα ζητήματα και για τη βοήθεια και αρρωγή της πολιτείας προς τις πληγήσεις περιοχές, επισκέφθηκε την πόλη, επισκέφθηκε και την ευρύτερη περιοχή, μέχρι και το Μουζάκι, όπου και υπήρχαν και εκεί μεγάλες καταστροφές με χαρακτηριστική την καταστροφή στο κέντρο υγείας, όπου οι τοπικοί παράγοντες ανέπτυξαν τα προβλήματα, τα οποία έχουμε καταγράψει φυσικά, γιατί όπως είπατε και εσείς, είμαστε από την πρώτη στιγμή κοντά στις καταστροφές. Εγώ έτυχε να γυρνάω από τη Θεσσαλονίκη εσπεσμένα την Παρασκευή για να είμαι στη Νέα Νιχίαλο, όπου με την πολιτική προστασία του Δήμου Βόλου, με την πυροσβεστική, τοπικούς παράγοντες εδώ και συμπολίτες, φροντίζαμε σιγά σιγά διάφορες περιοχές που είχαν πληγεί να φύγει κόσμος μέσα από τα νερά. Την άλλη μέρα στον Αλμυρό με την περιφέρεια τρέχανε. Όλοι έχετε δει τις εικόνες, ναι. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο που χτύπησε και τις υποδομές και χτύπησε φυσικά και τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές καλλιέργειες, τους κτηνοτρόφους και όλη την τοπική μας οικονομία. Ναι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το έχουμε καταγράψει σιγά σιγά, αρχίζουν να λειτουργούν όλοι οι μηχανισμοί για να γίνονται οι αποκαταστάσεις όπου χρειάζονται και φυσικά από την πρώτη στιγμή ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης. Μέτρα της κυβέρνησης που, τα οποία είναι και άμεσα, έτσι ώστε να έρχεται μια πρώτη αρρωγή, και όμως μεσοπρόθεσμα σιγά σιγά για να στηριχτεί και να πάρει πάλι μπροστά η τοπική οικονομία και να επιστρέψει η καθημερινότητα στις περιοχές αυτές. Να τα δούμε. Άρα, λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα μέτρα αυτά, τι προτείνετε. Έχει ήδη θεσμοθετούνται πολλά από αυτά, δηλαδή τώρα αναμένεται να βγει η υπουργική απόφαση που δίνει αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι το Μάρτιο για όλους τους πληγέντες συμπολίτες μας που είναι στις περιοχές αυτές. Ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών έχει δοθεί ένα ποσό από το αποθεματικό προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έφυγε προς τους Δήμους έτσι ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτουν τα πρώτα χρήματα για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών για την οικοσκευή τους, δηλαδή τα πρώτα χρήματα που κάποιος έπαθε ζημιά στο σπίτι του, δεν έχει να μείνει να συντηρηθεί για να μπορέσει να ορθοποδήσει αυτές τις πρώτες μέρες. Έρχονται μετά μια σειρά από πόρους οι οποίοι πηγαίνουν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και του Υπουργείου Υποδομών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αναδήμου ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και έχουν ανακοινωθεί ήδη και υπάρχουν συζητήσεις των Δημάρχων με τα αρμόδια Υπουργεία και του συναδέλφου Γενικού Γραμματή για να είτε από το εσωτερικό να διοχετευτούν για τις επισκευές που χρειάζονται σε μία σειρά από υποδομές, αλλά και σε μεγαλύτερες κλίμακες υποδομές που θα πρέπει να κατευθούν σχετικά τεχνικά δελτία προς το Υπουργείο Υποδομών, έτσι ώστε αυτό το κομμάτι να καλυφθεί. Γιατί ξέρετε, μόνο στην Καρδίτσα σήμερα μας λέγανε ότι έχουν περίπου 60 ζημιές, καταστροφές σε γέφυρες, μικρά γεωφύρια, όπου ειδικά στον ορεινό όγκο είναι πλέον πολύ δύσκολη η μετακίνηση από χωριό σε χωριό και από χωριό προς την πόλη. Από την άλλη, ερχόμαστε να στηρίξουμε, γιατί μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας είναι η πρωτογενής παραγωγή, να στηρίξουμε τους αγρότες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μονάδες στις κτηνοτροφικές. Υπάρχουν καταστροφές φυσικά σε καλλιέργειες όπως το Βαμπάκι, που ήταν μια εβδομάδα πριν τη συγκομιδή και ήταν και πολύ καλή η εισοδιά φέτος, όπου εκεί η καταστροφή δεν αφορά μόνο το προϊόν, το παραγόμενο προϊόν, αλλά αφορά όμως τις υποδομές, τον εξοπλισμό. Έχουμε χωράφια που πέρασε ο χήμαρος που πριν την καταστροφή, το καιρικό φαινόμενο ήταν ένα απλό ριάκι. Πλέον βλέπουμε αυτό το ρέμα έγινε χήμαρος και κατέστρεψε τα καρούλια, τα καλώδια, τις πομούνες, τα πάντα. Παρακολουθήσαμε εικόνες και χτες που κάναμε περιοδεία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, στην περιοχή του Αλμυρού και της Νέας Αγχιάλου, όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Εδώ λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ είναι πάνω, οι διαδικασίες τρέχουν με πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα. Είπαν ότι ξεκίνησαν ήδη να έρχονται τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, έτσι. Φυσικά, όπως και τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών για τις καταγραφές που χρειάζονται σε κτίρια και την οριοθέτηση των περιοχών ως προς τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Οπότε στη συνέχεια γίνεται μία αποτίμηση και εκτίμηση των ζημιών για να έρθει μετά η αποκατάσταση, αλλά στις ζημιές αυτές, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, θα περιλαμβάνονται και πρόνοια για τον εξοπλισμό. Είμαστε σε μια συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να σχηματοποιήσουμε
το πλαίσιο και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που να μπορέσει αυτό, να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η απώλεια και με ταχύτητες οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή οι πολίτες να μην έχουν αυτή την ανησυχία ότι η αποζημίωση θα έρθει μετά από χρόνια όπως γινόταν σε άλλες περιπτώσεις. Τρέχουμε με ρυθμούς έτσι ώστε άμεσα και με δίκαιη κατανομή οι πόροι να πάνε στους αγρότες της περιοχής μας, όπου κατά επέκταση καταλαβαίνετε ότι αν πάνε στους αγρότες θα πάνε και στην τοπική οικονομία. Αυτό είναι μία αλυσίδα. Ναι. Δεν είναι το σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα μιλούσα πριν με τους κατοίκους στα Φάρσαλα. Οι άνθρωποι εκεί έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες τους ολόκληρες, τα σπίτια τους ολόκληρα. Μένουν στην εκκλησία του χωριού πολλοί από αυτούς. Εδώ το κράτος πώς θα έρθει να αποκαταστήσει αυτές τις ζημίες, πόσα χρήματα θα τους δώσει και αν είναι αρκετά αυτά τα χρήματα για να μπορέσει ο άλλος να φτιάξει το σπίτι του, να μπορεί στοιχειωδώς να μένει μέσα σε αυτό. Ακριβώς. Τώρα ξεδιπλώνουμε και τα άλλα μέτρα που είναι οικονομικής φύσεως και σήμερα μου ανέθεσε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο συντονισμό αυτών των οικονομικών μέτρων. Ένα μέτρο είναι... Αναλάβατε δύσκολο ρόλο, κύριε Τριαντόπουλε. Εντάξει, αναλάβαμε έναν ρόλο, μια ευθύνη, η οποία έχουμε κληθεί να δουλέψουμε για αυτή και ξέρετε όταν συνεισφέρει. Δύσκολο ξεδύσκολο θα έχει αποτέλεσμα και επιτυχία, όπως και επιτυχία είχε η προσπάθεια που γίνεται από όλους όλες αυτές τις μέρες, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κακοκαιρία μέχρι και τώρα, από την περιφέρεια, τους δήμους, τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας. Όλοι μαζί συνεργαζόμαστε γιατί έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, συνεχίζοντας τα μέτρα, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε την εφάπαξ ενίσχυση που έρχεται σαν ένα επίδομα πως φυσικά πρόσωπα και κατοικία τους επλήγει με 5.000, οι επιχειρήσεις αυτό ανεβαίνει στις 8.000 και πάμε στα θεσμοθετημένα μέτρα τα οποία, των οποίων τις διαδικασίες επιταχύνουμε και αφορούν την επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες. Εδώ ήδη έχουν ξεκινήσει η καταγραφή, οι πολίτες να καταθέτουν μέσα από την περιφέρεια τις ζημιές που έχουν υποστεί οι υπηρεσίες τους. Άρα οι περιφέρειες αρχίζουν να καταχωρούν και να δημιουργούν τα κλιμάκια ελέγχου για να πάνε σε επιχειρήσεις να καταγράψουν, μετά να μας στείλουν εμάς και να δώσουμε την αποζημίωση, η οποία θα καλύψει μεγάλο μέρος της απώλειάς τους. Υπάρχει για τα σπίτια που είπατε η στεγαστική συνδρομή, όπου αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πάλι εκεί γίνεται καταγραφή αντίστοιχη. Άρα προχωράει το κράτος για την αποκατάσταση των κτηρίων και των κτηριακών υποδομών. Εδώ έρχεται με κρατική αρρωγή περίπου στο 60% και το υπόλοιπο της ζημιάς και το υπόλοιπο 40% έρχεται να καλυφθεί με ένα άτοκο δάνειο. 60% φυσικά θα πάρει επιχορήγηση από το κράτος και 40% θα ανοίξετε άτοκα δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου. Για να αποκατασταθούν σιγά σιγά οι περιουσίες που χάθηκαν. Και φυσικά σε επικοινωνία που έκανε και ο Υπουργός με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο Υπουργός Οικονομικών, έχουμε αναστολή ρύθμιση των δανειακών υποχρώσεων των πολιτών που έχουν πληγεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει και αυτή η πίεση προς τους πολίτες μας. Οπότε σιγά σιγά θα αποφύγει αυτό το βάρος και φυσικά δώσαμε μία σειρά από φορολογικές παρατάσεις, παράταση και στην υποβολή αιτήσεων για την επιστρεπτέα 3. Για να μπορέσουν οι πολίτες από τις περιοχές να μπουν μέσα και φυσικά θα θεσμοθετήσουμε, όπως ανακοινώθηκε ήδη, στον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής ειδική πρόβλεψη, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις των πληττόμενων περιοχών να έχουν ένα όφελος ως προς την ενίσχυση της ρευστότητάς τους περισσότερο από άλλη φάση. Οπότε έτσι ερχόμαστε να στηρίξουμε ακόμα με ένα μέτρο ακόμα την επιχειρηματικότητα, η οποία τονίζω πάλι θα την παρακολουθούμε στενά γιατί έχει χτυπηθεί σημαντικά. Αυτά είναι λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώσαμε, αλλά θα είμαστε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς γιατί ο στόχος είναι να ξεκινήσει ξανά η οικονομία στη Θεσσαλία, να λειτουργεί πάντα σε συνεργασία με όλους, με την περιφέρεια, τους δήμους και φυσικά την κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Τριαντόπουλε, προς το παρόν σας ευχαριστώ. Θα συνδεθούμε σίγουρα το επόμενο διάστημα ξανά, γιατί δεν είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται εδώ, είναι συνεχής. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν και ελλείψεις και προβλήματα και εδώ θα είμαστε εμείς, θα τα συζητάμε κάθε μέρα, να ακούμε τον κόσμο, να σας μεταφέρουμε τα μηνύματά του εντός και εκτός αέρα, προκειμένου και εσείς από τη μεριά σας να βοηθήσετε όσο περισσότερο γίνεται, ώστε τα μέτρα να φανούν χρήσιμα στους ανθρώπους.
σε ακόμα μια στιγμή είμαστε μπροστά σε έκτακτες συνθήκες σε αυτή την περίοδο και νομίζω ότι θα βγούμε νικητές συνεργαζόμενοι όλοι μαζί. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Τριαντόπουλε. Γεια και χαρά. Καλώς. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Παναγιώτου, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Λάρισας. Θα τον δούμε, θα τον υποδεχτούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Εσείς είστε από την πλευρά των γονιών των μαθητών. Οι μαθητές είναι σε καταλήψεις τις δύο τελευταίες ημέρες στη Λάρισα και μάλιστα πολλά σχολεία, 31 σχολεία σήμερα σε ολόκληρο το νομό. Είστε με τα παιδιά σας στις καταλήψεις ή όχι? Κοιτάξτε, κύριε Μαρέλη, στο βαθμό που τα αιτήματα του μαθητικού κινήματος των 15 μελών ή εν πάση περιπτώσει των επιτροπών που φτιάχνουν τα παιδιά συγκροτούν τους ώστε να προχωρήσουν τις κινητοποιήσεις τους. Εφόσον λοιπόν αυτά τα αιτήματα ακουμπάνε, συμβαδίζουν με τα αιτήματα που έχουμε εμείς σαν γονείς, βεβαίως και στηρίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Τα περισσότερα σχολεία που έχουμε, με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή, βλέπουμε ότι ακόμη και σε γυμνάσια υπάρχει μια τέτοια ωριμότητα στα αιτήματα, ακριβώς προφανώς γιατί πηγάζει από την ίδια την αναγκαιότητα τώρα, και την καθημερινότητα εικόνα, που βιώνουν στα σχολεία. Η εικόνα, κύριε Παναγιώτη, βλέπουμε, που είδαμε προηγουμένως, είναι τα παιδιά το ένα δίπλα στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς να φοράνε μάσκα. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο, δεν κρίνετε ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό? Υπό αυτές τις συνθήκες δηλαδή που συζητάμε. Να σας πω, ένα από τα ζητήματα τα κορυφαία που βάζουν εμείς και ιεραρχούν πολύ ψηλά στις διεκδικήσεις μας είναι ο αποσυγχρονισμός μέσα στα τμήματα. Να σας πω το εξής, ότι σίγουρα οι οικογένειες, οι ελληνικές, κατά συνέπεια και τα παιδιά, το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της καραντίνας δηλαδή, πήραν στο βαθμό που τους αναλογούσαν την ατομική ευθύνη. Και αν θέλετε, το προηγούμενο διάστημα τότε δείξαμε σχεδόν δεν είσαμε στα κρούσματα στην Ελλάδα. Λέμε όμως ότι σε αυτό το διάστημα που διανύουμε τώρα, δηλαδή με την έναρξη σχολικής χρονιάς, θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει σε αυτό το πεντάμινο που έχει στη διάθεσή της, ώστε τα πλαίσια της συλλογικής ευθύνης πλέον, τα πλαίσια δηλαδή της κρατικής ευθύνης, αν το θέλετε, γιατί πληρώνουμε για αυτό το σχολείο, υποτίθεται ότι είναι δημόσιο, θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε να ανοίξει με ασφάλεια. Με συγχωρείτε. Άρα, τώρα, δηλαδή, από τη μία, να προσλάβει, κύριε Παναγιώτου, να προσλάβει από τη μία λέτε αυτό προσωπικό. Και οι μαθητές στα αιτήματά τους ζητούν να είναι λιγότερα άτομα μέσα στην τάξη, σωστό, για την ασφάλειά τους. Από την άλλη, συνοστίζονται ένας πάνω στον άλλο στα κάγκελα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χωρίς να φοράνε μάσκα. Αυτό, τι να σας πω τώρα, εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω και να πω να γίνω. Όχι, αλλά είναι αντιφατικό. Δηλαδή, είναι σαν να μας κοροϊδεύει κάποιος. Το θέμα, κύριε Μαρέδη, είναι τι κάνει το κράτος. Πού είναι η κρατική ευθύνη σε όλα αυτά. Αυτή η εικόνα που δείχνουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε μόνο το μπροστά σας, αυτή η εικόνα που δείχνουμε τώρα είναι μια κακή εικόνα ο ένας πάνω στον άλλο χωρίς μάσκα. Αυτά τα παιδιά την ίδια ώρα ζητούν ασφάλεια μέσα στην τάξη, δηλαδή λιγότερους μαθητές. Που είναι σωστό ως αίτημα. Συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό. Δεν γίνονται όμως και τα δύο, ξέρετε. Έτσι, να ιεραρχήσουμε και να συμφωνήσουμε ότι τα αιτήματά τους είναι σωστά. Δηλαδή, όχι αυτή όλα, τη στιγμή, θα το πω αυτή εγώ τη στιγμή αυτό, ζητούν αποσυγχρονισμό στα τμήματα. Αυτό είναι, σωστό. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Να σας πω, πήγα σήμερα σε ένα γυμνάσιο το οποίο κάνει κατάληψη. Έτυχε δηλαδή να περνάω, γιατί είναι στην περιοχή όπου διαμένω. Και είδα το πλαίσιο των αιτημάτων που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και βεβαίως δεν μένει μόνο στην πανδημία, γιατί βάζουν αιτήματα τα οποία αφορούν κενά τα οποία υπάρχουν. Σε ειδικότητες αλλά και σε βασικά μαθήματα βάζω ζητήματα προσλήψεων κατά συνέπεια. Ναι, αλλά έχετε υπόψη σας εδώ ότι τα σχολεία ξεκίνησαν με προσλήψεις αναπληρωτών τον Αύγουστο, αλλά με τον πρόσφατο νόμο του Μαΐου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση είχαμε ουσιαστικά προσλήψεις με το σταγονόμετρο, γιατί ακριβώς υπήρξε συγχώνευση των τμήματων. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Θα όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι πάλι τον ελάχιστο αριθμό δηλαδή των παιδιών ανατάξει, κατάφεραν εν τέλει να προσλάβουν λιγότερους εκπαιδευτές. Ωραία. Εδώ όμως πάλι υπάρχει μια αντίφαση και σε αυτό το αίτημα. Από τη μία θέλουν περισσότερο μάθημα, δηλαδή να μην λείπει καμιά ώρα από το ορολόγιο τους πρόγραμμα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Και από την άλλη κλείνουν το σχολείο να μην κάνουν μάθημα για 2, 3, 5 μέρες, μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Ούτε αυτό έχει λογική. Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον υπάρχουν τα ζητήματα και δεν επιλύονται, να σας πω στο συγκεκριμένο σχολείο που πήγα σήμερα,
Επειδή είχε και πέρυσι το ίδιο πρόβλημα και λείπαν οι ειδικότητες δεν είχαν έρθει τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά με τη μικρή κοινωνική πείρα που έχουν ξαναδεί αυτό το έργο, κύριε Μαρίνη. Και δεν θέλουν προφανώς να το ξαναδούν για άλλη μια χρονιά. Μάλιστα. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος, κρίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, οι κινητοποιήσεις έχουν μια κλιμάκωση, κατά τη γνώμη μου, αν με ρωτάτε προσωπικά. Η κατάληψη είναι ψηλά σχετικά στην κλιμάκωση αυτή. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο μέτρο που μπορεί να πάρει κάποιος. Αλλά δεν μπορώ εγώ, ούτε σαν Ένωση Γονέων έχουμε αυτή τη θέση, να παρεμβαίνουμε τις συλλογικές διεκδικήσεις του μαθητικού κινήματος και να υποδεικνύουμε εμείς μετά από τη μία ή από την άλλη σκοπιά τι πρέπει να κάνουν. Έχουν συλλογικά όργανα, επιτροπές αγώνα, δεν ξέρω πώς τα λένε, στο κάθε σχολείο ποιος αποφασίζει και παίρνουν κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Αυτές οι συλλογικές αποφάσεις εμείς θα τις κρίνουμε, πώς θα το πω, εκ των βάσεών τους. Δηλαδή αν όντως τα αιτήματα είναι ουσίας, θα τις στηρίξουμε. Αν τα αιτήματα είναι χαβαλέ, να το πω τώρα εντός εισαγωγικών, και απλά και λαϊκά, εδώ και θα τις στηρίξουμε. Μες. Η κατάληψη κρίνεται ότι είναι μια παράνομη κίνηση. Να σας πω, κύριε Μαρέδη, κάτι. Είναι παράνομο κατά τη γνώμη σας όταν διακυβεύεται η υγεία των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους, και ότι αυτό μπορεί να στοιχήσει την εργασία των οικογενειών, το κόστος αυτό που μπορεί να έχουν αύριο μεθαύριο από την νοσηλεία κτλ. Αλλά να σας πω, ακόμη και στην ίδια τη ζωή μακριά από εδώ. Είναι λοιπόν παράνομο το Υπουργείο συνειδητά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να στηνοστίζει με τον νόμο, όπως το λέτε στις 27 παιδιά μέσα στο παράνομο, είναι τμήμα. Επικίνδυνο. Αυτό δεν είναι παράνομο. Εγώ σας λέω, είναι αυτό επικίνδυνο. Είναι νόμιμο, αλλά βεβαίως είναι επικίνδυνο. Εδώ πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι ο νόμος. Από ποιον πηγάζει και ποιος εξυπηρετεί αυτόν τον νόμο. Καλώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παναγιώτου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια φωτογραφία. Θα καλησπερίσουμε τον Στέλιο Τζιουβάκα, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα. Γεια σου, Στέλιο. Καλησπέρα. Έλα και λίγο πιο κοντά να σε βλέπουμε. Στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θα δούμε μια φωτογραφία που συζητήθηκε πάρα πολύ σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα, από χθες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας πεις, βλέπουμε ήδη, γιατί δούμε και μπροστά, εδώ είναι ένας άστεγος άνθρωπος. Στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Με Βουκουρεστίου, αν δεν κάνω λάθος. Αν και δεν είμαστε. Σωστά. Είναι με Βουκουρεστίου. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, βλέπουμε τον άστεγο, βλέπουμε έναν φωτογράφο. Είναι ο κύριος Σκουλός. Ναι, μάλιστα. Δημήτρη, είναι μια εικόνα του GNTM. Ακριβώς. Έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο ευρύ κοινό αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Απεικονίζει, όπως είπες και εσύ, τον γνωστό φωτογράφο και κριτή του GNTM, Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος φωτογραφίζει ένα μοντέλο για γνωστό περιοδικό, μάλιστα. Ενώ δίπλα, όπως βλέπουμε όλοι, κοιμάται κάποιο άστεγο. Ναι. Βέβαια τώρα. Εδώ είναι μια εικόνα σκληρή, να το παραδεχτούμε όλοι αυτό. Δηλαδή, δείχνει δύο κόσμους. Δείχνει τον κόσμο, έναν κόσμο εδώ, στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, που προφανώς και ο φωτογράφος αυτής της φωτογραφίας αυτό ήθελε να καταδείξει. Και βλέπουμε και έναν άλλο κόσμο, λαμπερό, της μόδας, της showbiz. Βλέπουμε δύο κοινωνίες. Τώρα, επειδή ξέρω και εσύ μου έλεγες προηγουμένως ότι υπάρχει ένα κύμα αντιδράσεων για τον κύριο Σκουλό. Τον χαρακτηρίζει ότι δεν σέβεται τον άστεγο. Δεν σέβεται τον άστεγο. Ακριβώς, ναι. Η συμπεριφορά του είναι ασεβής, λέει, έχει απρέπεια. Ναι. Και ότι είναι λάθος όλο αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Βέβαια, δεν ξέρω. Βρίσκω υποκριτικό, δηλαδή, αν ήταν στην άλλη γωνία και δεν υπήρχε αυτή η φωτογραφία στην τόσο κοντινή θέση, δεν θα ήταν το ίδιο. Ο άστεγος αυτός. Προφανώς ο άνθρωπος εδώ έχει και ένα σημείωμα του αστέγου. Ναι. Προφανώς κοιμάται εκεί, έχει βρει εκεί μια θέση. Δεν έπρεπε να είναι εκεί. Έπρεπε να είναι προφανώς σε κάποιο ξενώνα, σε κάποια κοινωνική δομή του Δήμου Αθηναίων. Που υπάρχουν τέτοιες, δεν ξέρω τη συγκεκριμένη συνθήκη. Αλλά ο κόσμος πάντοτε δεν δημιουργεί. Σταματάει, ξέρεις, η ζωή. Όλη αυτή που είναι η ζωή. Δεν σταματάει επειδή υπάρχουν άστεγοι στον δρόμο. Ο κόσμος πάντως στηρίζεται και δίνει βάση του ότι δεν σέβεται. Εκεί είναι η κριτική του κόσμου. Ότι τι θα έπρεπε να κάνει, να τον πάρει στο σπίτι, να του πει σήκω, πάμε εκεί. Όχι. Να μην φωτογραφίσει εδώ, να πάει απέναντι. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι υποκριτικό αυτό. Δηλαδή απέναντι μπορεί να είναι ένας άλλος άστεγος. Οι συνθήκες δεν αλλάζουν. Δυστυχώς έτσι είναι η κοινωνία μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας φωτογράφος είναι. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Απλά θα μπορούσε να πάει σε κάποιο άλλο σημείο του δρόμου, έτσι που στηρίζουν η πλειοψηφία του κόσμου στα social media. Να μην δοθεί τέτοια έφαση. Κρίνεται αυτό. Βέβαια,
κάποιο σκοπό είχε η φωτογραφία αυτή. Αυτό που τράβηξε τη φωτογραφία προφανώς ήθελε να δημιουργήσει και αυτό το τόρο. Για να καταλήξουμε ότι είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Άσχημη είναι η φωτογραφία. Είναι ναι. άσχημο θέαμα, είναι άσχημο να υπάρχουν άστεγοι γενικά. Ακόμα και σκουλό να μην ήταν εδώ και να ήταν το δέντρο, οι ζαρντινιέρες και οι φοίνικες της Πανεπιστημίου. Αυτή και να ήταν εικόνα... μόνο ο άστεγος. Αυτή η εικόνα αρκεί σίγουρα, για, είναι μια γροθιά στο στομάχι. Πολύ αλλά σωστά, ο κόσμος δεν σταματά. Γιατί κατά την ίδια έννοια και ο ταξιτζής που περνά εδώ δεν θα έπρεπε να περνά δίπλα από έναν άστεγο. Και από εδώ, από αυτό το πεζοδρόμιο, περνούν χιλιάδες περαστικοί κάθε μέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει κανείς στη δουλειά του, γιατί και εδώ υπάρχουν καταστήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ανοίξει ο άλλος το κατάστημά του να κάνει τη δουλειά του, επειδή υπάρχει ένας άστεγος. Προφανώς οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέμβουν και ο άστεγος να βρίσκεται σε έναν άλλο τόπο, όχι στον δρόμο. Έτσι, αυτό, σε αυτό συμφωνούμε. Και στέκονται όλοι. Και σε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε ότι βλέπουμε δύο κοινωνίες. Αυτό είναι πράγματι πολύ ισχυρό και ως μήνυμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Θα πάμε σε έναν Βολιώτη. Που συνεχίζει να μας κάνει περήφανο. Ναι, εσύ ασχολείσαι με αυτά, έλα, δικό σου, πες το. Συνεχίζει να μας κάνει περήφανο. Ο λόγος για τον Δημήτρη Λιμνιό, ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ. Από την Νέα Ιωνία. Από την Νέα Ιωνία, εννοείται. Θα το έλεγα αυτό. Θα έλεγα στο τέλος ότι ξεκίνησε από την Νίκη Βόλου. Εννοείται. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Σωστά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και επίσημα η μεταγραφή του στην Κολονία με τη γερμανική ομάδα να τον δένει μέχρι το 2024. Μάλιστα. 3 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν οι Γερμανοί για να τον κάνουν δικό του. 3 εκατομμύρια. Ακριβώς, με τον ποδοσφαιριστή να δηλώνει ευτυχισμένο για το νέο του βήμα και παράλληλα ευγνώμων για όλα όσα έζησε στον ΠΑΟΚ. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις, για τους λάτρεις της στατιστικής, για τους λάτρεις της στατιστικής, ο Δημήτρης είχε 112 συμμετοχές στο δικέφαλο, είχε πετύχει 10 τέρματα, είχε 14 ασίστ, ενώ στις βαλίτσες μαζί του για τη Γερμανία παίρνει ένα έτοιμο πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Ωραία. Έχουμε βίντεο, νομίζω να το ακούσουμε κιόλας αν μπορούμε, γιατί μιλάει, έτσι, είναι η παρουσίασή του επίσημη, να το δούμε. Hello fans, ich bin Dimi, ich bin happy hier zu sein. We've come so far since the start, made it to the outside. Γενικά να πω, γνωρίζω ότι ο κόσμος της Κολονίας υποστηρίζουν πάρα πολύ την ομάδα, είναι καταπληκτικός ο κόσμος. Και θέλω να σου πω ότι είμαι ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει την ομάδα στο 100%. Είμαι ένας ομαδικός παίκτης. Όποτε αγωνίζομαι θα δίνω τα πάντα για την ομάδα και εύχομαι στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να έχει πετύχει στους στόχους της. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Δημήτρης Λιμνιός από το Βόλο. Να είμαστε λίγο πιο περήφανοι τέλος πάντων. Έτσι. Είναι και λίγο δικός μας. Λοιπόν, και έχουμε και τον Στέφανο Κάκο, ο οποίος επίσης δικός μας Βολιώτης τραγουδοποιός. Πήγε, τον βλέπω, σε δάσος. Σε δάσος. Πήρε την κιθάρα του Δημήτρη, πήγε στο δάσος. Ναι. Και ερμηνεύοντας το τραγούδι «Μείνε μαζί μου», διαφημίζει και το Πήλιο. Ωραίο. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε, μείνε. Βάλε στη νύχτα μου φωτιά. Ένα με μένα τώρα γίνε. Σε θέλω κοντά μου. Μείνε μαζί μου απόψε, μείνε. Να μείνουμε έτσι αγκαλιά. Ωραία φωνή. Είναι σαν ένα φυσικό βίντεο κλιπ πάντως αυτό, έτσι. Εδώ το ποτάμι. Πίσω τα δέντρα, νομίζω είναι μια υπέροχη εικόνα από τον αγαπημένο. Αυτές είναι οι μορφές μας. Καλλιτέχνη. Αυτές είναι οι μορφές μας. Καλά κάνει ο Στέφανος και τις δείχνει στα social media. Να σου πω, αν προλαβαίνω, ότι έχει συνεργαστεί με αρκετούς καλλιτέχνες, γνωστούς καλλιτέχνες του χώρου και ξεχωρίζει και η συνεργασία του με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven, με την οποία έχει και ένα τραγούδι «Η γυναίκα της ζωής μου». Πολύ καλά τα λέμε αυτά. Πολύ σωστά. Σαν Βολιώτες. Μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό σου απόγευμα, γεια και χαρά. Εδώ σας αποχαιρετούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε κοντά σας πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Στις 6 το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ελένη Καραγιάννη. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Γεια και χαρά.